Αποσπάσματα από το βιβλίο του Φρίντριχ Νίτσε ο Αντίχριστος Ανάθεμα κατά του Χριστιανισμού από τις εκδόσεις Gutenberg, σε πρόλογο μετάφραση σχόλια Βαγγέλδου Βαλέρη εισαγωγή φιλολογική επιμέλεια σχόλια Ήρκο Αποστολίδη Αναδιαστήματα θα αναφέρω και κάποια σχόλια ώστε να γίνεται πιο κατανοητό το κείμενο από τον πρόλογο Αυτό το βιβλίο είναι για τους ολίγιστους Ίσως δεν έχει γεννηθεί κανείς τους ακόμα πρέπει κανείς να είναι έντιμος στα πνευματικά πράγματα, σκληρά έντιμος, για να ανεχθεί και μόνο το πάθος και τον τόνο μου. Πρέπει να έχει μάθει να ζει στα ψηλά βουνά, τα σημερινά ελεηνά φλυναφήματα της πολιτικής και της φιλαυτίας των λαών, να τα βλέπει κάτω, χαμηλά του. Να μην νοιάζεται, να μην ρωτάει αν η αλήθεια τάχα θα ωφελήσει ή θα αποβεί Να είναι πρόθυμο να αναμετρηθεί με ερωτήματα που κανεί σήμερα δεν έχει το θάρρο να θέσει. Να έχει θάρρο για το απαγορευμένο. Να είναι προορισμένο για το λαβύρινθο να έχει μια πύρα βγαλμένη από 7 μοναξιέ. Καινούρια αυτιά για καινούρια μουσική. Καινούρια μάτια για ό,τι πιο απόμακρο. Καινούρια συνείδηση για αλήθεια σωστά τώρα βουβέ. Και επιπλέον βούληση για μια οικονομία υψηλού ύφου. Να είναι κύριο στου φρύγου του, του ενθουσιασμού του. Να σέβεται, να αγαπάει τον εαυτό του, να είναι απόλυτα ελεύθερο απέναντί του. Πολύ καλά λοιπόν. Μόνο τέτοιοι μπορούν να είναι οι αναγνώστε μου, οι αληθινοί αναγνώστε μου, οι προορισμένοι να είναι αναγνώστε μου. Τι σημασία έχουν οι υπόλοιποι. Οι υπόλοιποι είναι απλώ η ανθρωπότητα. Και πρέπει κανεί να στέκει ψηλότερα από την ανθρωπότητα σε δύναμη, σε υψηλοφροσύνη, σε περιφρόνηση. Από το κυρίω κείμενο. Έχουμε ανακαλύψει την ευτυχία, ξέρουμε τον δρόμο, βγήκαμε από τον χιλιόχρονο λαβύρινθο. Ποιο άλλο το κατάφερε. Ο νεότερο άνθρωπο μήπω. Χάθηκε για μένα ο δρόμο. Δεν ξέρω από πού να βγω. Όλα αυτά που διέξοδο δεν έχουν, είμαι εγώ, αναστενάζει ο νεότερο άνθρωπο. Από αυτή την εωτερικότητα αρρωστήσαμε. Από την οκνηρή ομοφωνία, τον δηλώσει βιβασμό, το ενάρετο κερυπάρο ναι και όχι τη. Τούτη η ανοχή, τούτη η μεγάλη καρδιά που όλα τα συγχωρεί, γιατί όλα τα κατανοεί, είναι για μα ένα σιρόκο. Κάλιο μια ζωή ανάμεσα σε πάγου, παρά ανάμεσα σε μοντέρνε αρετέ και άλλου νότιου ανέμου. Υπήρξαμε αρκετά θαραλέοι. Δεν λυπηθήκαμε ούτε εμά, ούτε του άλλου. Πληρότητα, ένταση, δυνάμει για πολύ συγκρατημένε, αυτή ήταν η δική μα μοίρα. Διψούσαμε για κεραυνό και πράξη, μηναμώ το δυνατόν μακρύτερα από την ευτυχία των αδυνάτων, την εγκαρτέρηση. Ο αέρα μα μύριζε καταιγίδα. Η φύση μα, αυτό που είμαστε, σκοτίνιαζε, γιατί δεν υπήρχε κανένα δρόμο για μα. Η ευτυχία μα συνοπτικά, ένα ναι, ένα όχι, μια ευθεία γραμμή, ένα τέρμα. Τι είναι καλό, ό,τι κορυφώνει το αίσθημα τη δύναμη, τη βούληση για δύναμη, την ίδια τη δύναμη στον άνθρωπο. Τι είναι κακό, ό,τι προέρχεται από την αδυναμία. Τι είναι ευτυχία, το αίσθημα ότι η δύναμη μεγαλώνει, ότι μια αντίσταση περνικήθηκε. Όχι ανάπαυση, περισσότερη δύναμη. Γενικά, όχι ειρήνη, πόλεμο. Αφανίζονται η αδύναμη και η λειψή, πρώτη αρχή τη δική μα φιλανθρωπία, και με τη βοήθειά μα μάλιστα. Τι πιο βλαβερό από η διαστροφή. Η ενεργό συμπόνια προ όλου του εκφυλισμένου και του αδύναμου. Ο χριστιανισμό. Σημείωση. Σχετικά με τη φράση, αφανίζονται οι αδύναμοι και οι η, η φράση δεν έχει δεοντολογικό χαρακτήρα, αλλά οντολογικό. Συνιστά οικονομία της φύσης, της ζωής. τη φύση, τη προσταγή τη ζωή. Κλείσιμο σημείωση. Όχι τι μέλει να αντικαταστεί την ανθρωπότητα στη διαδοχή των ειδών, ο άνθρωπο είναι ένα τέλο. Αλλά ποιο τύπο ανθρώπου πρέπει να εκτραφεί να επιδιωχθεί ως ανώτερη αξία, αξιότερη ζωή, στερεότερο μέλλον. Αυτό το πρόβλημα τίθεται εδώ. Τούτο ο ανώτερο τύπο ανθρώπου έχει συχνά κιόλα εμφανιστεί, αλλά ω ευτυχή συγκυρία, ω εξαίρεση, ποτέ η θελημένα. Απέναντία, αυτόν ίσα ίσα έτρεμαν πάνω απ' όλα. Αυτό ήταν ω τα τώρα σχεδόν το κατεξοχήν τρομερό. Και υπό το κράτο του τρόμου, ο εκδιαμέτρο αντίθετο τύπο επιδιώχθηκε, εκτράφηκε, κατορθώθηκε. Το κατοικίδιο ζώο, το αγγελέο, το ο χριστιανό, η ανθρωπότητα δεν αντιπροσωπεύει μια εξέλιξη προ κάτι καλύτερο ή δυνατότερο ή υψηλότερο, καθώ σήμερα νομίζουν. Η πρόοδο είναι απλώ μια μοντέρνα, δηλαδή μια εσφαλμένη ιδέα. Τον Ευρωπαίο του σήμερα τον χωρίζει άβυσο από τον Ευρωπαίο τη Αναγέννηση. Περαιτέρω εξέλιξη στη χειρότερη περίπτωση δεν σημαίνει κατά ανάγκη ανύψωση, κορύφωση ή ενδυνάμωση. Υπό μια άλλη έννοια, ξεμητίζουν διαρκώ μεμονωμένε ευτυχεί στα πιο διάφορα μέρη τη γη και στου διαφορότατου των πολιτισμών Όπου εμφανίζεται πράγματι ένα ανώτερο τύπο ανθρώπου. Κάτι που, έχει συγκρίση με τη σύνολη ανθρωπότητα, είναι ένα είδο υπερανθρώπου. Τέτοιε ευτυχεί συγκυρίε πάντοτε υπήρχαν και πιθανώ πάντοτε θα υπάρχουν. Ακόμη και ολόκληρε γενιέ, φυλέ ή λαοί μπορούν υπό ορισμένε συνθήκε να αποτελέσουν μια τέτοια τυχερή στιγμή. Να μην φτιασιδώνουν και να μην συγυρίζουν τον χριστιανισμό, αυτό κήρυξε πόλεμο ω θανάτου ενάντια σε αυτόν τον ανώτερο τύπο ανθρώπου, έθεσε υποαπαγόρευση όλα τα θεμελιώδη αισθηκτά του συνθέτοντα έτσι το κακό, τον πονηρό, ορίζοντα δηλαδή τον δυνατό ω τυπικά απορριπταίο, απόβλητο. Ο χριστιανισμό στάχθηκε με τα αδύναμα, τα ταπεινά και τα αποτυχημένα του κόσμου τούτου. Έχρισε ιδανικό ότι εχθρεύεται το έχθρο τη αυτοσυντήρηση, τη δυνατή ζωή. Διεύθυρε, ω και τι πιο ρωμαλέ φύσει, σφραγίζοντα στο νου τους ότι της αξίας του ότι οι μέγιστε αξίε του πνεύματο είναι τα χαμαρτίε, πλάνε, πειρασμοί. Το πιο εκτρό παράδειγμα, η βλάβη που υπέστη ο Πασκάλ, ο οποίο πίστευε ότι το προπατορικό αμάρτημα διέφυρε το λογικό του, ενώ στην πραγματικότητα το διέφερε ο χριστιανισμό του και μόνο. Ισχυρίζομαι ότι όλε οι αξίε που συνοψίζουν τι υψηλότερε επιθυμίε τη ανθρωπότητα σήμερα είναι αξίε τη δεκαντάνση. Αποκαλώ ένα ζώο, ένα είδο ή ένα άτομο διεφθαρμένο όταν χάνει τα αισθηκτά του, όταν διαλέγει, όταν προτιμά ό,τι του είναι βλαβερό. Μια ιστορία των υψηλών συναισθημάτων, των ιδανικών τη ανθρωπότητα και είναι πιθανό ότι θα αναγκαστώ κάποτε να τη γράψω θα εξηγούσα από μόνη τη σχεδόν γιατί ο άνθρωπο υπέστη τέτοια βλάβη. Η ζωή κάθε αυτή αντιπροσωπεύει κατά τη γνώμη μου το ένστικτο για ανάπτυξη, διάρκεια, συσσόρευση ενέργεια, δύναμη. Όπου λείπει η βούληση για δύναμη, υπάρχει κατάπτωση. Φρονώ πω όλε οι υπέρτατε αξίε τη ανθρωπότητα στερούνται του τη βούληση. Ότι υπό το μανδύα των ιερότερων ονομάτων κυβερνούν αξίε τη κατάπτωση, μηδενιστικέ αξίε. Ο χριστιανισμό αποκαλείται θρησκεία τη συμπόνια, η συμπόνια καταπολεμά τα τόνοτικά αισθήματα που ανυψώνουν τη ζωτικότητα. Επιδρά καταθλιπτικά. Συμπονώντα κανεί, αποδυναμώνεται. Η συμπόνια αυξάνει και πολλαπλασιάζει την απώλεια ενέργεια, την οποία ο πόνο ούτε ή άλλως προκαλεί στη ζωή. Καθιστά τον ίδιο τον πόνο κολλητικό. Οι υπορισμένε συνθήκε δε μπορεί να επιφέρει συλλογική απώλεια ζωή και ζωτικότητα, απολύτω δυσανάλογη προ τη σπουδαιότητα τη αιτία, όπω με το θάνατο του Ναζωρέου. Η συμπόνια ανατρέπει εξ ολοκλήρου τον νόμο τη εξέλιξη, δηλαδή τον νόμο τη επιλογή. Συντηρεί του ετοιμού θάνατου. Υπερασπίζεται του καταδικασμένου και απόκληρου αυτού του κόσμου. Με όλα τα μισερά που κρατά στη ζωή, τη προσδίδει μια θλιβερή και αμφίβολη όψη. Τόλμησαν να πούν τη συμπόνια αρετή, κάθε ευγενή ηθική τη θεωρία αδυναμία. Προχώρησαν παραπέρα, την ανακήρυξαν πρώτη αρετή, βάση και πηγή κάθε αρετή. Κάτι που φυσικά, και πρέπει τούτο να το έχει κανεί συνεχώ υπόψη του, πραγματώθηκε από μια φιλοσοφία μηδενιστική, που στο θηρεό τη είχε γραμμένη την επιγραφή Άρνηση τη ζωή. Απόσπασμα από τη σημείωση για τη συμπόνια. Από τη χαρούμενη επιστήμη του Νίτσα. Σε ελεύθερη απόδοση. Όποτε κάποιο τρίτο μας δίνει να υποφέρουμε, θα ερμηνεύσει επιφανειακά τον πόνο μα. Αυτή είναι η φύση τη συμπόνια. Ξεγυμνώνει τον πόνο ενό ξένου από ό,τι το κατεξοχήν προσωπικό του. Όλη η εσωτερική αλληλουχία και η δέδαλη που συνιστούν τη δικιά μου ή τη δικιά σου δυστυχία μένουν κρυμμένοι. Όλη η οικονομία τη ψυχή μου και η ισορροπία που μου προσφέρει δυστυχία η διάνοιξη νέων πηγών, η επούλωση παλιών πληγών και η απόθεση αυτού των στιγμών του παρελθόντο, όλα τούτα δεν ενδιαφέρουν του αγαπητού ή κτήρμονε φίλου μα. Αυτοί θέλουν να βοηθήσουν. Δεν αναλογίζονται την προσωπική αναγκαιότητα του πόνου. Δεν σκέφτονται ότι το μονοπάτι που οδηγεί κάποιον στον παράδεισό του περνάει πάντα μέσα από την ειδιπάθεια τη κόλασή του. Όχι. Η θρησκεία τη συμπόνια, τη καρδιά, του διατάζει να βοηθούν και εκείνοι θα ρούν πω βοηθούν καλύτερα όταν βοηθούν το ταχύτερο δυνατό. Ναι, η αφύπνιση τη συμπόνια, η κραβή βοήθεια, ασκεί πάνω μα μια κρυφή γοητεία. Άλλωστε, ο δικό μα δρόμο παρά είναι δύσκολο και απαιτητικό. Δεν μα πειράζει διόλου να παρακάμψουμε, αλλά με ίσχυτη τη συνείδησή μα να ξεφύγουμε από αυτόν και από τη συνείδησή μα και να καταφύγουμε στη συνείδηση των άλλων, στη θρησκεία τη συμπόνια. Να πάρουμε επιτέλου την πολυπόθητη άδεια. Θα θελήσει βέβαια να βοηθήσει. Ναι, Όμω μόνο εκείνου που την ανάγκη του την καταλαβαίνει γιατί μοιράζονται μαζί σου έναν πόνο και μια ελπίδα, του φίλου σου, και μόνον όπω βοηθά τον εαυτό σου. Θέλω να του κάνω πιο θαραλέου, πιο ανθεκτικού, πιο απλού, πιο χαρούμενου. Να του μάθω αυτό που ελάχιστοι σήμερα καταλαβαίνουν και κυρίω οι κύριοι και συμπόνια: Να μοιράζε όχι τον πόνο, αλλά τη χαρά. Κλείνει η σημείωση. Η συμπόνια είναι η πρακτική του μηδενισμού. Η συμπόνια παρασύρει στο μηδέν. Φυσικά δεν λένε μηδέν, λένε πέκινα, Θεό η ζωή της αληθείας, νιρβάνα, σωτηρία, μακαριότητα, η αθώα αυτή η ρητορία από το χώρο της θρησκευτικοηθικής ιδιοσυγκρασίας δεν δείχνει πια και τόσο αθώα αν δούμε ποια τάση κρύβεται κάτω από το μανδύα τέτοιων θεόπνευστων λέξεων. Η εχθρότητα κατά τη ζωή. Ο Σοπενάουερ ήταν εχθρικό προ τη ζωή. Γι' αυτό και έφτασε να ανακηρύξει τη συμπόνια αρετή. Τίποτα πιο αμφιγεινό στην αμφιγεινή μα νεωτερικότητα από τη χριστιανική συμπόνια. Εδώ α σταθούμε ω γιατροί. Εδώ α είμαστε ηλαιεί. Εδώ ας βάλουμε τον Ιστέρι. Να το δικό μας έργο. Να η δική μας φιλανθρωπία. Έτσι στοχαζόμαστε εμείς οι υπερβόροι. Είναι απαραίτητο εδώ να ορίσουμε ποιου θεωρούμε αντιπάλους μας. Τους θεολόγους και ό,τι έχει θεολογικό αίμα στις φλέβες του. Όλη εν τέλει τη φιλοσοφία μας. Η δηλητηρία σε αυτή έχει εξαπλωθεί πολύ περισσότερο από όσο πιστεύουν εν γέννη. Την ίδια αισθηκτό διαλαζονία των θεολόγων τη βρίσκω κατά βάση στου σημερινού ιδεαλιστέ ή σε όσου ισχυρίζονται πω έχουν το δικαίωμα, στο όνομα μια ανώτερη τάχα καταγωγή, να ατενίζουν την πραγματικότητα αφιψηλού και εξ Ο ιδεαλιστή, όπω και ο ιερέα, έχει του χεριού του και όχι μόνο του χεριού του, όλε τι μεγάλε έννοιε. Παίζει με δάφτε ει βάρο τη νόηση, των αισθήσεων, των προνομίων, του ευζήν, τη επιστήμη με ευμενή περιφρόνηση. Τα νιώθει κατώτερά του όλα αυτά. Δυνάμει υποτίθεται βλαβερέ και σαγενευτικέ, υπεράνω των οποίων το πνεύμα ύπταται σε μια κατάσταση καθαρή διαευτότητα σαν να μην έβλεψαν τη ζωή διόλου η ταπεινοφροσύνη, η αγνότητα, η φτώχεια, η κοντολογή ή η αγιοσύνη περισσότερο από κάποιε φρικά λεότητε ή κακέ συνήθειε. Καθαρό πλεύμα σημαίνει καθαρό ψέμα. Όσο ο ιερέα θα θεωρεί τα ανώτερο τύπο ανθρώπου, αυτό ο εξεπαγγέλματο αρνητή, υβριστή και δηλητριαστή τη ζωή, θα μένει αναπάντητο το ερώτημα τι εστί είναι αλήθεια. Διότι η αλήθεια καποιε φρικα αυτή τη στιγμή ο ιερεα θα θεωρειταν ανωτερο τυπο ανθρωπου αυτο ο εξεπαγγελματο αρνητη υβριστη και δηλητριαστη τη ζωη θα μενει συνήγορο του μηδενό και τη άρνηση, θεωρήθηκε γνήσιο εκπρόσωπό τη. Αυτό ακριβώ το ένστικτο των θεολόγων πολεμάω. Τα ίχνη του τα βρήκα παντού. Όσοι έχουν έμαθει ο λόγο τη φλέβε του, αντικρίζουν ευθύ εξ αρχή στο κάθε τι στραβά και ανέντιμα. Από εκεί πηγάζει το ισχυρό αίσθημα που ονομάζεται πίστη. Το να κλείνει άπαξ για τα μάτια απέναντι στον εαυτό σου, μην τυχόν και εκτεθεί στη θέα τη αθεράπευτη ψευτιά. Ξεθάβω από παντού το αίσθημα των θεολόγων. Πρόκειται για την πιο διαδεδομένη και κατεξοχήν υποχθώνια μορφή ψεύδου πάνω στη γη. Ό,τι θεωρεί ο θεολόγο αληθινό, δεν μπορεί παρά να είναι ψεύτικο. Αυτό συνιστά σχεδόν απόλυτο κριτήριο αλήθεια. Το ίδιο το ένστικτο τη αυτοσυντήρησή του το απαγορεύει ακριβώ τον παραμικρό σεβασμό προ την πραγματικότητα. Το απαγορεύει να πει την παραμικρή λέξη βασιζόμενο σε αυτήν. Αλλά έτσι, με τέτοια την επιρροή των θεολόγων, οι αξιολογικέ κρίσει ανατρέπονται. Οι έννοιε αληθέ και ψευδέ κατά ανάγκη αντιστρέφονται. Ό,τι βλάπτει περισσότερο τη ζωή ονομάζεται πια αληθέ, ενώ ό,τι την εξυψώνει, την ενδυναμώνει, καταφάσκει σε αυτήν, τη δικαιώνει και την κάνει να θριαμβεύει, ονομάζεται ψευδέ. Όποτε οι θεολόγοι απλώνουν χέρι μέσω τη συνείδηση των ηγεμόνων ή των λαών προ την εξουσία, να τη συμβαίνει κατά βάθο και μη γελιόμαστε. Η βούληση για το έσχατο τέλο, η μηδενιστική βούληση, ωραίγεται την εξουσία, θέλει να εφαρπάσει τη δύναμη. Οι Γερμανοί θα καταλάβουν αμέσω τι εννοώ λέγοντα ότι η φιλοσοφία μολύνθηκε από το αίμα των θεολόγων. Ο Πρωτεστάτη κληρικό είναι ο παππού τη γερμανική φιλοσοφία. Ο ίδιο ο Προτεσταντισμό, το προπατορικό αμάρτημά τη, ορισμός του προτεσταντισμού, η κατατοίμηση παράλληλη του χριστιανισμού, μα και του λόγου. Αρκεί να πει κανεί τι μπήκε για να γίνει αμέσω κατανοητό τι εστί κατά βάθο γερμανική φιλοσοφία, μια ύπουλη θεολογία. Οι Σουηβοί είναι οι καλύτεροι ψεύτε στη Γερμανία, ψεύδονται με θεότητο. Από πού και ω πού να γαλιά για την εμφάνιση του ΚΑΤ σύσσωμο ο γερμανικό ακαδημαϊκό κόσμο, ο οποίο κατά τα τρία τέταρτα αποτελείται από γιου κληρικών και δασκάλων και από πού και ω πού η ω τα σήμερα διαδεδομένη γερμανική πεποίθηση, πω τα είχαμε τον Καντ, ξεκίνησε στα σοβαρά μια στροφή προ το καλύτερο. Το θεολογικό αίσθητο των Γερμανών Ακαδημαϊκών μάντεψε τι είχε γίνει εφικτό για μια ακόμη φορά. Βρέθηκε ένα μυστικό μονοπάτι προ το παλιό ιδανικό. Και έτσι έννοια ενό αληθινού κόσμου, η έννοια τη ηθική ω ουσία του κόσμου, αυτέ οι δύο πανάθλιε πλάνε όλων των εποχών, έγιναν και πάλι, χάρη σε ένα λεπτό και περίτεχνο σκεπτικισμό, έννοιε, αν όχι ευκόλω αποδείξιμε, τουλάχιστον όμω όχι πλέον εύκολα αναιρέσιμε. Η πραγματικότητα κατέστη φαινομενικότητα. Ένα όλο ψεύτικο κόσμο, ο κόσμο του όντω, κατέστη πραγματικότητα. Το κατόρθωμα του Καντ δεν είναι παρά το κατόρθωμα ενό θεολόγου. Σαν τον Λούθυρο ή τον Λάιμπνιτ, υπήρξε και αυτό άλλη μια τροχοπέδη στην όχι και τόσο στερή εντυμότητα των Γερμανών. Και κάτι ακόμα κατά του ηθικολόγου Καντ. Μια αρετή πρέπει να είναι δική μα επινόηση, δική μα προσωπική άμυνα και ανάγκη. Οποιοδήποτε άλλο ορισμό τη αρετή εγκυμονεί κινδύνου. Ό,τι δεν αποτελεί όρο τη ζωή μα, τη βλάπτει. Μια αρετή που γεννιέται από σεβασμό και μόνο προ την έννοια αρετή, όπω θα το έθετο Καντ, είναι βλαβερή. Αρετή, καθήκον, το καλό καθεαυτό, το καλό το απρόσωπο και το καθολικό, όλα χήμερε και εκφράσει του ξεπεσμού, τη ύστατη αποχάβνωση, τη ζωή, του κινέζισμού τη και Το αντίθετο οπωσδήποτε απαιτούν οι θεμελιώδει νόμοι τη αυτοσυντήρηση και ανάπτυξη. Δηλαδή, ο καθένα να βρει τη δική του αρετή, τη δική του κατηγορική προσταγή. Ένα λαό αφανίζεται όταν συγχαίει το δικό του καθήκον με την αφηρημένη έννοια του καθήκοντο. Τίποτα δεν μα θύρει βαθύτερα και πιο εσωτερικά όσο το απρόσωπο καθήκον, η θυσία στο βωμό του μολόχτη τη αφαίρεση. Μια πράξη υπαγορευμένη από το ένστικτο τη ζωή δίνει χαρά. Τούτο συνιστά και την απόδειξη πω ναι, είναι πράγματι σωστή πράξη. Κι όμω, αυτό ο μηδενιστή με τα χριστιανοδογματικά του πλάχνα θεώρησε τη χαρά ένσταση, τι πιο καταστροφικό από το να εργαζόμαστε, να σκεφτόμαστε, να νιώθουμε δίχω σωτηρική αναγκαιότητα, δίχω βαθιά προσωπική επιλογή ή δίχω χαρά, σαν μηχανικά αυτόματα του καθήκοντο. Πρόκειται ακριβώ για τη συνταγή τη δεκαντάνση, ο μην αλλά και τη ηλικιότητα. Ο Καντ κατάντησε ηλίθιο. Και αυτό ο άνθρωπο υπήρξε σύγχρονο του Γκέτε. Τούτη η θανατερία αράχνη πέρασε και περνάει ακόμα ω Γερμανό φιλόσοφο. Και όσο για του Γερμανού, α μην ανοίξω καλύτερα το στόμα μου. Μήπω ο Καντ δεν είδε τη Γαλλική Επανάσταση ω μετάβαση από την ανοργανική μορφή κράτου στην οργανική. Άρα γιατί διερωτήθηκε ποιο συμβάν θα μπορούσε να ερμηνευτεί μονάχα βάσει μια ηθική προδιάθεση τη ανθρωπότητα, αποδεικνύοντα έτσι άπαξ διαπαντό την τάση τη ανθρωπότητα προ το καλό. Και εκείνο απάντησε: Η Επανάσταση. Το άστοχο σε όλα έστικτο, η ω ένστικτο, η γερμανική τεκαντάν ω φιλοσοφία. Ο Καντ. Αν λάβουμε υπόψη μα ότι σχεδόν σε όλου του λαού ο φιλόσοφο δεν είναι παρά μια μετεξέλιξη του ιερατικού τύπου, τότε η κυβδηλία του, αυτή η κληρονομιά του ιερέα, δεν μα εκπλήσει πια. Όταν αναλαμβάνει κανεί ιερά καθήκοντα, όπω λόγου χάρη την αναμόρφωση, τη σωτηρία, τη λύτρωση τη ανθρωπότητα, ή όταν κουβαλάει το Θεό στο στήθο του και είναι φερέφωνο προ ταγών από το επέκεινα, στέκει βεβαιότατα έξω από κάθε λογική αξιολόγηση. Ένα τέτοιο καθήκον τον καθιστά σαφώ καθαγιασμένο, τύπο μια ανώτερη τάξη. Τι τον ενδιαφέρει τον ιερέα ή η επιστημη Βρίσκεται παρασάγκαση πέραν αυτή. Και μέχρι στιγμή κυβερνά ο ιερέα. Αυτό καθορίζει τι έννοιε αληθινό και μη αληθινό. Κι α μην υποτιμούμε το εξή. Εμεί οι ίδιοι, τα ελεύθερα πνεύματα, είμαστε ακριβώ μια επαναξιολόγηση όλων των αξιών. Μια ζωντανή διακήρυξη πολέμου, νικηφόρου πολέμου, κατά τη παλαιά αντίληψη περί του αληθού και του αναλυθού. Ο άνθρωπο διόλου δεν είναι το επιστέγασμα τη δημιουργία. Κάθε ζωντανό όν στεκεί δίπλα του στο ίδιο επίπεδο τελειότητα. Μα και εδώ τα παραλέμε. Ο άνθρωπο είναι συγκριτικά μιλώντα το πιο ελαττωματικό ζώο, το πιο φιλάστενο, εκείνο που έχει στον πιο επικίνδυνο βαθμό απομακρυνθεί από τα αίσθηκτά του, και φυσικά μολοτάφτα το πιο ενδιαφέρον. Βάσει του χριστιανισμού, ούτε η ηθική ούτε η θρησκεία έχουν το παραμικρό σημείο επαφή με την πραγματικότητα. Αποκλειστικά και μόνο φανταστικέ αιτίε, Θεό, ψυχή, εγώ, πνεύμα, ελεύθερη και μη ελεύθερη βούληση αποκλειστικά και μόνο φαντασιοκοπικά αποτελέσματα. Αμαρτία, λύτρωση, χάρη, τιμωρία, άφηση αμαρτιών. Ένα παρεδόσε φανταστικών όντων, θεό, πνεύματα, ψυχέ. Μια φυσική επιστήμη φαντασιώδη, ανθρωποκεντρική, ούτε ίχνος φυσικών αιτιών. Μια καταφαντασία ψυχολογία. Μια φαντασιώδη τελεολογία, βασιλεία του Θεού, δευτέρα παρουσία, αιώνια ζωή. Τούτο ο καθαρά πλασματικό κόσμο υστερεί πολύ από τον κόσμο των ονείρων, ο τελευταίο αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα, ενώ ο πρώτο τη χαλκεύει, την υποτιμά, την αρνείται. Από τη στιγμή που η έννοια φύση καθιερώθηκε ω αντίθετη του Θεού, το φυσιολογικό σε έγινε αναγκαστικά συνώνυμο του απορριπταίω. Όλο αυτό ο πλασματικό κόσμο έχει τι ρίζε του στο μίσο κατά του φυσιολογικού, τη πραγματικότητα. Εκφράζει μια βαθιά δυσαρέσκεια ενώπιον του πραγματικού. Βέβαια, τούτο τα εξηγεί όλα. Ποιο έχει σοβαρού λόγου να ξεφύγει με ψέματα από την πραγματικότητα. Εκείνο που υποφέρει από αυτήν, Όμω το να υποφέρει κάποιο από την πραγματικότητα σημαίνει ότι ο ίδιο συνιστά μια ατυχή πραγματικότητα. Ένα τέτοιο Θεό πρέπει να ξέρει να βοηθάει, να βλάπτει, να είναι φίλο και εχθρό, λατρεύεται και στα καλά και στα κακά. Ο παραφή συνευνουχισμό ενό Θεού, προκειμένου να γίνει σώνι και καλά Θεό μόνο των καλών, κάθε άλλο παρά επιθυμητό θα ήταν. Ο κακό Θεό είναι εξίσου απαραίτητο με τον καλό Θεό. Άλλωστε, δεν χρωστάμε εδώ την ύπαρξή μα στην ανεκτικότητα ή τη φιλανθρωπία. Ποιο το νόημα ενό Θεού που δεν γνωρίζει οργή, εκδίκηση, φθόνο, περιφρόνηση, πονηριά και βία, που αγνοεί τη μυθιστική γοητεία τη νίκη και τη καταστροφή. Κανένα δεν θα καταλάβει ένα τέτοιο Θεό. Για ποιο λόγο λοιπόν να το λατρέψει. Αναντήρητα, όταν ένα λαό έχει μπει στην τροχιά του αφανισμού, νιώθοντα την πίστη του για το μέλλον και την ελπίδα του για ελευθερία να χάνονται οριστικά, και η υποταγή φαντάζει ω πρώτη ανάγκη, οι αρετέ των καθυποταγμένων και χαλιναγωγημένων ω συνθήκε αυτοσυντήρησή του, τότε αλλάζει αναγκαστικά και ο Θεό του. Γίνεται κρυψίνου, δηλό, μετριόφρον, συνιστά ψυχική γαλήνη, όχι πια μίση, επίοικια, ακόμη και αγάπη προ τον φίλο ή εχθρό. Η θικολογία κατάπαυστα, έρπει μέσα στο σπήλαιο κάθε ιδιωτική αρετή, γίνεται θεό για όλου, γίνεται ιδιώτη, κοσμοπολίτη. Άλλοτε αντιπροσώπευε έναν λαό, την ισχύ ενό λαού, ό,τι το μαχητικό και διψασμένο για δύναμη στην ψυχή ενό λαού. Τώρα είναι απλά ο καλό Θεούλη. Πράγματι, οι Θεοί δεν έχουν άλλε εναλλακτικέ λύσει, ή θα ενσαρκώνουν τη βούληση για δύναμη και θα παραμείνουν κατά συνέπεια θεοί των λαών, ή την αδυναμία τη βούληση και θα καταντάνε υποχρεωτικά καλή. Αν κάθε τύρο μαλαίο, γενναίο, δεσποτικό και περήφανο, κάθε προπόθεση για την εκόλεψη τη ανερχόμενη ζωή εκόπτεται από την έννοια του Θεού και ο ίδιο ξεπέφτει σιγά σιγά καταντώντα το δεκανή και των κουρασμένων, η άγκυρα σωτηρία των αγωγισμένων, Θεό των φτωχών, των αμαρτωλών και των αρρώστων κατεξοχήν, κρατώντα πια μόνο την ιδιότητα του σωτήρα ή του λιτρωτή, Μα δεν είναι αυτονόητο τι σημαίνει μια τέτοια μεταμόρφωση, μια τέτοια μείωση του θείου. Σίγουρα, η βασιλεία του μετούτα και με εκείνα μεγάλωσε. Άλλοτε δεν είχε παρά τον περιούσιο λαό του. Στο μεταξύ πήγε στα ξένα σαν τον ίδιο το λαό του, περιπλανήθηκε, δεν στάθηκε στιγμή πουθενά. Και να που κατόρθωσε εν τέλει να είναι παντού οικείο, ο μέγα κοσμοπολίτη. Να που πήρε με το μέρο του τη μεγάλη πλειονότητα και το μισό τη γη. Όμω ο Θεό τη μεγάλη πλειονότητα, ο Δημοκράτη των Θεών, δεν πήρε τίποτα από την έγκλη των Θεών τη αρχαιότητα, Παρέμεινε Εβραίο, θεός τη απόκριφης κόχης, θεός κάθε μυχού και σκοτεινή γωνιά, κάθε συνοικία βρωμερή όλου του κόσμου. Η κοσμοκρατορία του ήταν και είναι ένα βασίλειο του υπόκοσμου, ένα νοσοκομείο, ένα υπόγειο βασίλειο, ένα γκέτο. Και ο ίδιο, τόσο οχρό, τόσο αδύναμος, τόσο παρακμιακό, όσο και οι οχρότεροι των οχρών μπόρεσαν να κυριαρχήσουν πάνω του οι κύριοι μεταφυσικοί μα, υπάσχοντε από διανοητικό αλφισμό, τόσο ικανά έπλεξαν τα δίχτυα του γύρω του, που υπνοτισμένο πια από τι κινήσει του, έγινε και ο ίδιο μια αράχνη, ένα μεταφυσικό. Έκτοτε, τη και αυτό στον κόσμο στα δικά του δίχτυα, υπό το πρίσμα του Σπινόζα, παίρνοντα μορφέ πιο αδύναμε και ο χρέο ένα, καταντά ιδανικό, καθαρό πνεύμα. Η χριστιανική έννοια του Θεού, ο Θεό ω παρηγοριά των άρρωστων, ο Θεό ω αράχνη, ο Θεό ω πνεύμα, είναι μια από τι πιο εκφυλισμένε έννοιε του Θείου που διατυπώθηκε ποτέ πάνω στη γη. Περιγράφει ίσω το τελευταίο στάδιο στην κατιούσα εξέλιξη των τύπων του Θείου. Ο Θεό κατέληξε να είναι πια το αντίθετο τη ζωή, αντί η μεταμόρφωσή τη, το αιώνιο ναι Ο Θεό διακήρυξε πολέμου κατά τη ζωή, κατά τη φύση, κατά τη βούληση για ζωή. Θεό, η αλάφαση συνταγή για κάθε σκοφαντία του ενθάδε, κάθε ψέμα του επέκεινα. Θεό, το μηδέν που θεοποιήθηκε, η βούληση για που ανακηρύχθηκε αγία, με ένα τέτοιο νοσηρό και γεροντίστικο γέννημα παρακμή θα έπρεπε να είχαν ξεμπερδέψει προπολού. Δεν απαλλάχτηκαν όμω και του βαρύνει μια κατάρα. Ποτίστηκαν όλα του τα ένστικτα με αρρώστιε, γυρατιά και παραλογισμό, και έκτοτε άλλον Θεό δεν δημιούργησαν. Σχεδόν δύο χιλιάδε χρόνια του ήταν ένα καινούριο Θεό, παρασυνεχίζει ακάθεκτο, σαν τάχα δικαιωμένο, σαν το έσχατο σημείο και το μέγιστο σημείο τη δημιουργική δύναμη ενό Θεού, του δημιουργικού πνεύματο μέσα στον άνθρωπο, αυτό ο ελεηνό Θεό του χριστιανικού μονοτονοθεϊσμού. Αυτό το υβρίδιο ξεπεσμού και μηδενό, αφαιρέσεων και αντιφάσεων, με όλα τα ένστικτα τη παρακμή και όλε τι δηλίε και κοπώσει τη ψυχή που καθαγιάζονται στο πρόσωπό του. Καταδικάζοντα τον χριστιανισμό, δεν θα ήθελα να αδικήσω το παραμικρό μια θρησκεία συγγενική του με ακόμα περισσότερου οπαδού, το βουδισμό. Και οι δύο είναι θρησκείε μηδενιστικέ, θρησκείε τη δεκαντάν, αλλά διαφέρουν ουσιαστικά. Ο βουδισμό είναι χίλιε φορέ πιο ρεαλιστικό από τον χριστιανισμό έχει κληρονομήσει το έθος της αντικειμενικής και ψύχρεμης απέναντι στα προβλήματα, είναι επίγονος ενός εκατονταϊτούς φιλοσοφικού κινήματος. Όταν εμφανίστηκε ο βουδισμός, η έννοια Θεός ήταν πια ξεπερασμένη. Ο βουδισμό είναι η μόνη εντέλει θετικιστική θρησκεία στην ιστορία, ακόμα και στη γνωσιολογία του, μια αυστηρή φαινομενοκρατία, δεν λέει πια αγώνα κατά τη αμαρτία, παραδικαιώνοντα πλήρω την πραγματικότητα, αγώνα κατά του πόνου. Ο βουδισμό, και τούτο τον ανεβάζει πολλά σκαλιά πάνω από τον χριστιανισμό, άφησε πια πίσω του την αυταπάτη των ηθικών ενιών. Στέκει στη δική μου γλώσσα πέρα από το καλό και το κακό. Ο βουδισμό προποθέτει ένα πολύ ήπιο κλίμα, πραότητα και ελευθεροφροσύνη στα ήθη, κανένα είδου μιλιταρισμό. Και τέλο, η αιστεία του κινήματό του εντοπίζεται στι ανώτερε και μάλιστα τι καλλιεργημένε τάξει. Η ηλαρότητα, η γαλήνη, η απουσία τη επιθυμία αποτελούν τον ύψιστο σκοπό, και ο σκοπό αυτό επιτυγχάνεται. Με τον βουδισμό δεν προσβλέπει κανεί απλά στην τελειότητα. Η τελειότητα είναι το σύνηθε. Με τον χριστιανισμό έρχονται στο προσκήνιο τα αίσθηκτα των υποταγμένων και καταπιεσμένων. Τα κατώτερα στρώματα αναζητούσε αυτόν τη σωτηρία του. Εδώ, ω εργασία του, ω φάρμακο κατά τη ανία, ασκούνται σε μια περίπτωση ολογία τη αμαρτία, την αυτοκριτική, αυτομαστιγόνονται ιεροξεταστικά. Εδώ η θέρμη προ τον παντοδύναμο, το λεγόμενο Θεό, διατηρείται ισαή μέσω προσευχή. Εδώ το ανώτερο θεωρείται τα δωρεά, χάρη. Τίποτα εν δήμο. Το εν το σκοτεινό δωμάτιο είναι γνώρισμα χριστιανικό. Εδώ το σώμα περιφρονείται. Η υγιεινή απορρίπτεται ω αισθησιασμό. Η Εκκλησία στρέφεται ακόμα και κατά τη καθαριότητα. Το πρώτο μέτρο των Ισπανών χριστιανών μετά την εκδίωξη των Μαυριτανών ήταν το κλείσιμο των δημόσιων λουτρών, από τα οποία 270 βρίσκονται μόνο στην Κόρδοβα. Ο γνώρισμα χριστιανικό είναι μια ορισμένη τάση βαναυσότητα κατά του εαυτού μα και των άλλων η μυσαλλοδοξία, η μανία καταδίωξη, σκοτεινέ και συνταρακτικέ παραστάσει αναδύονται. Οι πιο περιπόθετε καταστάσει, βαφτισμένε με τα υψηλότερα ονόματα, είναι επιληψοειδεί, ιδιαίτερα τέτοια που να ευνοεί νοσηρά φαινόμενα και να ερεθίζει υπερβολικά τα νεύρα. Γνώρισμα χριστιανικό το μίσο κατά του πνεύματο, κατά τη περηφάνεια, τη τόλμη, τη ελευθερία, τη ελευθεροφροσύνη του πνεύματο, ίδιον χριστιανικό το μίσο κατά των αισθήσεων, κατά τη χαρά των αισθήσεων, κατά τη χαρά αυτή καθεαυτή. Όταν ο χριστιανισμό άφησε το λίκνο του, τι κατώτατε τάξει, τον κάτω κόσμο τη αρχαιότητα και γύρεψε την εξουσία εν μέσω βαρβάρων, δεν προπέφτε πια κουρασμένου ανθρώπου, αλλά άγριου και αυτοτηρανισμένου, ρωμαλαίου, αλλά λυψού. Ο χριστιανισμό χρειάστηκε βάρβαρε έννοιε και αξίε για να γίνει κύριο των βαρβάρων, έννοιε όπω η θυσία του πρωτότοκου, η πόση αίματο κατά τη θεία ευχαριστία, η περιφρόνηση προ το πνεύμα και την πνευματική καλλιέργεια. Τα πάση μορφή βασανιστήρια, κατέστηση και μη, η λαμπρότητα τη λατρεία. Ο χριστιανισμό θέλει να γίνει κύριο άγριων θηρίων, το μέσο του, τα αρρωσταίνει. Η χριστιανική συνταγή για την εξημέρωση, τον εκπολιτισμό, είναι η εξασθένηση. Ο χριστιανισμό έχει στο αίμα του μερικέ ανατολίτικε πονηριέ, Γνωρίζει πάνω απ' όλα ότι είναι όλο αδιάφορο αν κάτι είναι αληθινό, ενώ αντίθετα έχει ύψιστη σημασία εφόσον πιστεύεται για αληθινό. Η αλήθεια λοιπόν και η πίστη πω κάτι είναι τάχα αληθινό. Δύο σφαίρε συμφερόντων εντελώ διακεκριμένε, κόσμοι σχεδόν αντίθετοι, προσπελάσει με αποτελείω διαφορετικού δρόμου. Τούτο μόνο αν γνώριζε κανεί, ήταν στην ουσία, τουλάχιστον στην Ανατολή, σοφό. Όμοια το αντιλαμβάνονταν οι Βραχμάνοι, όμοια και ο Πλάτων, όμοια κάθε σπουδαστή του εσωτερισμού, αν λόγω χάρη η πίστη τη λύτρωση από την αμαρτία φέρνει κάποια ανευτυχία, δεν συνεπάγεται ω αναγκαία τάχα προπόθεση πω οι άνθρωποι είναι όντω αμαρτωλοί, παρά ότι νιώθουν αμαρτωλοί. Αν όμω πάνω απ' όλα χρειάζεται πίστη, τότε ο λόγο, η γνώση και η έρευνα πρέπει να συκοφαντηθούν. Η οδό τη αληθεία γίνεται η απαγορευμένη οδό. Η μεγάλη ελπίδα είναι κίνητρο ζωή πολύ ισχυρότερο από οποιαδήποτε μεμονωμένη ευτυχία. Ο άνθρωπο πρέπει να κρατηθεί δυστυχή έχοντα μόνο μια ελπίδα που δεν θα μπορεί να αναιρεθεί από καμία πραγματικότητα και δεν θα μπορεί να ακυρωθεί από οιαδήποτε εκπλήρωση. Την ελπίδα ενό επέκεινα. Εξαιτία τη ικανότητά της ακριβώς να βαφκαλίζει του κακότυχου, η ελπίδα θεωρήθηκε από του Έλληνε το κακό των κακών, το αληθινά ύπουλο κακό, έμεινε στο βάθο του κουτιού τη Πανδώρα. Τώρα για να γίνει εφικτή αγάπη, ο Θεό πρέπει να γίνει πρόσωπο. Για να μπορέσουν να συμμετάσχουν τα στοιχειώδη αίσθηκτα, ο Θεό πρέπει να είναι νέο. Έπειτα για να εξαφθεί το πάθο των γυναικών, πρέπει να προβάλλει ένα όμορφο Άγιο, για να εξαφθεί το αντίστοιχο των ανδρών, μια Μαρία. Και αυτά με την προπόθεση πάντα ότι ο Χριστιανισμό φιλοδοξεί να γίνει κύριο μια γη, όπου η λατρεία μια Αφροδίτη ή ενό Άδωνη έχει ήδη προσδιορίσει την έννοια τη λατρεία. Το απαιτούμενο προσόν τη αγνότητα ενισχύει την ορμητικότητα και τη βαθύτητα του θρησκευτικού εστίκτου, καθιστά τη λατρεία πιο θερμή, πιο ενθουσιώδη, όλο ψυχή. Αγάπη καλείται η κατάσταση στην οποία ο άνθρωπο βλέπει ω επιτοπλίστο τα πράγματα όπω δεν είναι. Η δύναμη τη αυταπάτη βρίσκεται εδώ στο απόγειό τη, ούμινα, αλλά και η δύναμη του καλοπισμού, τη μεταμόρφωση. Ένα αγάπη αντέχει κανεί περισσότερο, υποφέρει τα πάντα. Έπρεπε λοιπόν να επινοηθεί μια θρησκεία αγάπη. Έτσι υπερβαίνει κανεί όλα τα δυνατή ζωή. Δεν τα βλέπει κάμπια. Αυτά για τι τρει χριστιανικέ αρετέ, την πίστη, την αγάπη, την ελπίδα. Τι ονομάζω Τρει χριστιανικέ πονηριέ. Εδώ θίγω μόνο το πρόβλημα τη γέννηση του χριστιανισμού. Ιδού η, η πρώτη αρχή για τη λύση του. Αφετηρία για την κατανόηση του χριστιανισμού είναι το έδαφο το οποίο φύτρωσε. Δεν αποτελεί κίνημα ενάντια του Ιδαϊκού αισθήκτου, παρά την ίδια ακριβώ τη συνέπειά του, ακόμα ένα συμπέρασμα τη τρομακτική λογική του. Κατά τη διατύπωση του Λιτρωτή, η σωτηρία εκ των Ιουδαίων Εστίν, η δεύτερη αρχή. Ο ψυχολογικό τύπο του Γαλιλαίου είναι ακόμα αναγνωρίσιμο, αλλά βεβαίω μονάχα χάρη στον πλήρη εκφυλισμό των χαρακτηριστικών του, Δηλαδή, τον ακροτηριασμό του, την υπερφορτωσή του με ένα σώρο ξένα στοιχεία, μπόρεσαν τελικά να τον παρουσιάσουν ω ο τύρα τη ανθρωπότητα. Η χριστιανική εκκλησία, συγκρινόμενη με τον περιούσιο λαό, δεν επέδειξε την παραμικρή πρωτοτυπία. Να λοιπόν, γιατί οι Εβραίοι είναι ο πιο μοιραίο λαό στην παγκόσμια ιστορία. Ο αντίκτυπό του νόθευσε τόσο την ανθρωπότητα, ώστε ακόμη και σήμερα ο χριστιανό νιώθει ίσω ενδόμηχα αντιευραίο, χωρί όμω να συνειδητοποιεί ότι ο ίδιο αποτελεί ίσα ίσα την έσχατη συνέπεια του Ιουδαϊσμού. Αρχικά, την εποχή των βασιλέων κυρίω, το Ισραήλ τερούσε μια σχέση ορθή, δηλαδή φυσική απέναντι στα πράγματα. Ο Γιαχβέ του ήταν η έκφραση τη δύναμή του, τη χαρά του, τη ελπίδα του. Από αυτόν περίμενα νίκη και σωτηρία. Μαζί του ήταν βέβαιο ότι η φύση θα παρήχε ό,τι ο λαό είχε ανάγκη, βροχή πάνω απ' όλα. Ο Γιαχβέ είναι ο Θεό του Ισραήλ και συνεπώ Θεό τη δικαιοσύνη. ήδη η λογική κάθε λαού που είναι κύριο τη ζωή του, χωρί καμία συνείδηση ενοχή. Οι δύο τούτε πλευρέ τη αυτοκατάφαση ενό λαού Εκδηλώνεται σε εορταστικέ λατρείε. Είναι ευγνώμων για το μέγα πεπρωμένο που τόσο ψηλά το ανέβασε. Ευγνώμων για τη διαδοχή των εποχών και για κάθε επιτυχία στη γεωργία και την κτηνοτροφία. Αυτή η κατάσταση αποτέλεσε για καιρό ακόμα το ιδανικό, ω και μετά την τραγική τη κατάλυση. Αναρχία μένοντα στο εσωτερικό, οι Ασσύριοι καραδοκούσαν απ' έξω. Όμω ο λαό κρατούσε ζωντανό στην ψυχή του εκείνο το όραμα του καλού στρατιώτη και δίκαιου κριτή Βασιλιά. Και ακόμα περισσότερο εκείνο ο κατεξοχήν προφήτη, παναπικριτικό και σατυρικό τη στιγμή, Ισαία πλην, κάθε ελπίδα έμεινε ανεκπλήρωτη. Ο παλιό Θεό δεν μπορούσε πια όσα άλλο δεν μπορούσε. Θα έπρεπε λοιπόν να καταργηθεί. Τι συνέβη λοιπόν. Άλλαξε ο ορισμό του. Αποφυσικοποιήθηκε. Με αυτό το τίμημα παρέμεινε Θεό του. Αλλά έτσι, ο Γιαχβέ, ο Θεό τη Δικαιοσύνη, έπαψε να είναι πλέον ένα σώμα με το Ισραήλ. Δεν εξέφραζε πια την αυτοπεποίθηση ενό λαού. Τώρα πια κατάντησε Θεό υπό όρου. Η έννοια Θεό έγινε εργαλείο στα χέρια λαοπλάνων ιερέων οι οποίοι ερμήνευαν εφεξή την ευτυχία ω ανταμοιβή, μισθό και τη δυστυχία ω τιμωρία εξαιτία τη ανυπακοή στο Θεό, τη αμαρτία. Η ψευδολογική εκείνη ερμηνευτική μέθοδο μια δίθεν ηθική τάξη πραγμάτων που ανέτρεψε άπαξ για παντό τι φυσικέ έννοιε αιτία και αποτέλεσμα. Οι ιερεί αυτοί πέτυχαν μια εκπληκτική παραποίηση, τεκμήριο τη οποία αποτελεί μεγάλο μέρο τη βίβλου με έναν άνευ προηγουμένου χλεβασμού ει βάρο κάθε παράδοση και ιστορική πραγματικότητα, διερμήνευσαν το παρελθόν του ίδιου του λαού του με θρησκευτικού όρου, μετατρέποντά του σε έναν βλακώδη σωτηρολογικό μηχανισμό, ο οποίο κινείται μεταξύ ενοχή έναντι του Γιαχβέ και τιμωρία, ευσέβεια ενώπιον του Γιαχβέ και ανταμοιβή. Τι σημαίνει ηθική τάξη πραγμάτων, ότι όλα ορίζονται πια κατά το θέλημα του Θεού, ορίζεται τι πρέπει και τι δεν πρέπει να πράττει ο άνθρωπο. Ότι η αξία ενό λαού, ενό ανθρώπου, Αποτιμάται σύμφωνα με το βαθμό υπακοή ή αν υπακοής στο θέλημα του Θεού. Ότι στο πεπρωμένο ενό λαού, ενό ανθρώπου, το θέλημα του Θεού ενυπάρχει ω κυρίαρχη προσταγή, δηλαδή ω τιμωρία και ανταμοιβή, ανάλογα με το βαθμό υπακοή. Η πραγματικότητα τώρα που κρύβεται πίσω από αυτό το άθλιο ψέμα είναι η εξή. Ένα παράσιτο που ευδοκιμεί μόνον ει βάρο των υγιών μορφών ζωή, ο Ιερέα, κακοποίησε το όνομα του Θεού. Ονόμασε βασιλεία του Θεού μια κατάσταση πραγμάτων στην οποία ο ίδιο καθόρισε την αξία του. Ονόμασε θέλημα Θεού τα μέσα δυνάμει των οποίων επιτυγχάνεται ή συντηρείται μια τέτοια κατάσταση. Και με έναν ομότατο κινησμό αποτίμησε λαού, εποχέ, πρόσωπα, ανάλογα με το αν στάθηκαν ωφέλιμα ή αντιστάθηκαν στην ιερατική του παντοδυναμία. Τι ρωμαλαίε και πανελεύθερε μορφέ τη Ισραηλιτική Ιστορία τι μετέτρεψαν κατά τα καλά και συμφέροντά του ή σε άθλιου υποκριτέ ή σε άθεου, υπεραπλούστευσαν το ψυχολογικό υπόβαθρο κάθε μεγάλου γεγονότο προσαρμόζοντα το προκρούστια στα μέτρα του βλακώδου κριτηρίου υπακοή αν υπακοή προ το Θεό. Ένα βήμα παραπέρα. Έπρεπε να γνωστοποιήσουν το θέλημα του Θεού, δηλαδή του όρου για τη διατήρηση τη εξουσία του. Άρα χρειάζονταν μια αποκάλυψη. Πιο απλά, μια μεγάλη φιλολογική παραχάραξη. Ανακάλυψαν λοιπόν ένα ιερό σύγγραμμα, το διακήρυξαν με κάθε ιερατική λαμπρότητα, με ημέρε μετανία και οδυρμού για το μέγα φορτίο τη αμαρτία, το θέλημα του Θεού ήταν προπολού εδρεωμένο. Το κακό όμω ήρθε επειδή δίθεν ο λαό είχε απομακρυνθεί από το ιερό εκείνο σύγγραμμα. Το θέλημα του Θεού είχε ήδη αποκαλυφθεί στο Μωυσή. Τι συνέβη. Με άκρα αυστηρότητα και σχολαστικότητα, ο ιερέα διατύπωνε τώρα άπαξ για παντό, ω και του μικρού ή μεγάλου φόρου που έπρεπε να του καταβάλλονται. Α μην ξεχνάμε τα λαχταριστά μπριζολικά, δεινό κρυοφάγο ιερέα. Καθόρισε δηλαδή τι ήθελε λαμβάνει, ποιο ήταν το θέλημα του Θεού, από εκείνη τη στιγμή η ζωή οργανώθηκε κατά τέτοιον τρόπο ώστε ο ιερέα να είναι πανταχού παρόν σε όλε τι φυσικέ συντυχίε τη ζωή, στη γέννηση, το γάμο, την αρρώστια, το θάνατο και βέβαια στη θυσία, το δείπνο. Παντού εμφανίζεται το ιερό παράστο για να τι αποφυσικοποιήσει ή όπω λέει ο ίδιο, να τι ευλογήσει. Γιατί πρέπει να γίνει κατανοητό το εξή: κάθε φυσικό έθιμο, κάθε φυσικό θεσμό, κάθε αξίωση εμπνευσμένη από το ένστικτο τη ζωή. Εν οτιδήποτε έχει αξία αυτού του Καθίσταται με τον παρασυντισμό του ιερέα ή τη ηθική τάξη πραγμάτων κατά βάση μία αξία, απαξία. Τώρα χρειάζεται συμπληρωματικά μια επικύρωση, μια δύναμη που προσδίδει αξία, η οποία θα αρνηθεί τη φύση, δημιουργώντα εν τέλει μια αξία. Ο ιερέα απαξιώνει, βεβαιλώνει τη φύση. Αυτό είναι ακριβώ το τίμημα τη ύπαρξή του. Η ανυπακοή στο Θεό, δηλαδή στον ιερέα, στι εντολέ, ονομάζεται τώρα αμαρτία. Τα μέσα για τη συμφιλίωση με το Θεό είναι τι πιο φυσικό. Μέσα που εγγυώνται απλώ μια πληρέστερη υποταγή στον ιερέα. Μονάχα ο ιερέα λυτρώνει. Από ψυχολογική άποψη, οι αμαρτίε αποτελούν ένα στο κομμάτι κάθε ιεροκρατικά οργανωμένη κοινωνία. Αυτέ είναι οι πραγματικοί μοχλοί τη εξουσία. Ο ιερέα ζει από τι αμαρτίε. Του είναι αναγκαίο να διαπράττονται αμαρτίε. Íψιστη αρχή. Ο Θεό συγχωρεί του μετανοούντα. Πιο απλά, του υποτασσόμενου στον ιερέα. Πάνω σε ένα τόσο διαβρωμένο έδαφο, όπου κάθε φύση, κάθε φυσική αξία, κάθε πραγματικότητα είχε εναντίον τη στα βαθύτερα ένστικτα τη κυβερνώσα τάξη, αναπτύχθηκε ο χριστιανισμό, μια μορφή θανάσιμη έφραση κατά τη πραγματικότητα, αξεπέραστη ως τα σήμερα. Ζήτημα πρώτη κατηγορία. Το μικρό επαναστατικό κίνημα που πήρε το όνομα του Ισού του Ναζορέου δεν είναι παρά έκφαση του Ιδαϊκού Ενστίκτου για άλλη μια φορά, δηλαδή του Ιερατικού Ενστίκτου, που δεν μπορεί πια να ανεχτεί ούτε τον Ιερέα πραγματικότητα είναι η επινόηση μια ακόμα πιο διηλυσμένη ύπαρξη και μη πραγματική θεώρηση του κόσμου από εκείνη που προποθέτει την οργάνωση μια Εκκλησία. Ο Χριστιανισμό αρνείται την Εκκλησία. Δεν βλέπω εναντίον τι νοστρεφόταν η εξέγερση αυτή που, καθώ λένε ή τα παραλένε, είχε για προτεργάτη τον Ιησού, αν όχι εναντίον τη Ιουδαϊκή Εκκλησία, έτσι όπω ακριβώ εννοούμε σήμερα τη λέξη Εκκλησία. Ήταν μια εξέγερση εναντίον των καλών και των δικαίων, εναντίον των Αγίων του Ισραήλ, εναντίον τη κοινωνική ιεραρχία, όχι εναντίον τη διαφθορά τη, παρά εναντίον τη κάστα, του προνομίου, του καθεστώτο και του σχήματο. Ήταν η δυσπιστία προ του ανώτερου ανθρώπου, ένα όχι, την αγμένη ενάντια σε κάθε τι ιερατικό και θεολογικό. Όμω η ιεραρχία, η οποία τέθηκε έτσι έστω και στιγμία υπό αμφισβήτηση, ήταν ο λιμνέο οικισμό, χάρη στον οποίο ο εβραϊκό λαό μπόρεσε ίσα ίσα να επιβιώσει εν το μέσο των υδάτων. Ήταν η ίστατη και μετά πολλών κόπων αποκτηθήσα δυνατότητα επιβίωσή του. Το υπόλοιμα τη αυτόνομη πολιτική του ύπαρξη, Επομένω, μια επίθεση εναντίον τούτη τη ιεραρχία σημαίνει επίθεση κατά του βαθύτερου ενστίκτου ενό λαού. Χτύπημα στη βούληση ζωή ενό λαού. Την πιο ακατάλητη που υπήρξε ποτέ πάνω στη γη. Αυτό ο Άγιο Αναρχικό που ξεσήκωσε τα κατώτερα λαϊκά στρώματα, του απόβλητου και του αμαρτωλού, του τσαντάλα του Ιουδαϊσμού εναντίον τη άρχουσα τάξη, χρησιμοποιώντα μια γλώσσα, αν βασιστούμε στα Ευαγγέλια, άξια να τον στείλει ακόμη και σήμερα κατευθείαν στη Σιβηρία, ήταν ένα πολιτικό εγκληματία όσο είναι βέβαια δυνατή η ύπαρξη πολιτικών εγκληματιών σε μια μέχρι γελιότητα σαν πολιτική κοινότητα. Να τι τον έφερε στο Σταυρό. Απόδειξη. Η επιγραφή. Πέθανε για τι δικέ του αμαρτίε. Κανένα στοιχείο δεν μπορεί να στηρίξει τον ισχυρισμό, όσο συχνά και αν προβάλλει, ότι τάχα πέθανε για τι αμαρτίε άλλων. Ομολογώ ότι ελάχιστα βιβλία με δυσκολεύουν όσο τα Ευαγγέλια. Και αυτέ οι δυσκολίε καμία σχέση δεν έχουν με τι ανάλογε που οδήγησαν τη σοφή περιέργεια του γερμανικού πνεύματο σε έναν από του πλέον εξέχαστου τριάμβου τη. Πάει καιρό που κι εγώ, όπω κάθε μαθητευόμενο λόγιο, απολάμβανα το έργο του ασύγκριτου στράγου, διηλίζοντα το αργά και προσεκτικά με την πανηγυρία ενό φιλόλογου. Τότε ήμουν 20 χρονών, τώρα δεν ασχολούμαι με τέτοια. Τι με ενδιαφέρουν οι αντιφάσει τη παράδοση. Και καταρχά, με ποια λογική ονομάζουν παράδοση ένα μάτσο θρύλου Αγίων. Οι ιστορίε αυτέ αποτελούν το πιο αμφιλεγόμενο είδο γραμματεία. Η εφαρμογή επιστημονική μεθόδου πάνω σε τέτοια κείμενα, όταν δεν υπάρχει καμία άλλη πηγή, είναι κατ' των προτέρων καταδικασμένη. Η χαρά του αργό ολολογίου. Ο κύριο Ρενάν, αυτό ο παλιάτσο σε ζητήματα ψυχολογία, εισήγαγε δύο εντελώ ακατάλληλε έννοιε προκειμένου να ορίσει τον τύπο του Ιησού, Ιδιοφυα και ήρωα. Μα αν κάτι είναι άκρο αντιευαγγελικό, είναι ακριβώ η έννοια του ήρωα. Εδώ έχουμε την εντελώ αντίθετη ροπή προ την πάλη, προ το εμπολέμο αισθάνεσαι, με το σιωμένη σε ένστικτο. Η ανυκανότητα για αντίσταση γίνει τυθικό πρόσταγμα, μη αντιστίνε το πονηρό. Ο βαθύτερο λόγο των Ευαγγελίων, το κλειδί του κατά μία έννοια. Η ενηρήνη και πραότητη μακαριότητα. Η μακαριότητα του να μην μπορεί να είσαι εχθρό. Τι σημαίνει χαρμόσυνο άγγελμα Ευαγγέλιον. Ότι βρέθηκε η αληθινή ζωή. Η αιώνια ζωή δεν είναι υπόσχεση. Είναι παρούσα. Είναι εντό σα. Είναι η ζωή με στην αγάπη. Την αγάπη που δεν αφαιρεί. Δεν αποκλεί. Δεν κρατά σε απόσταση. Ο καθένα είναι τέκνο του Θεού. Ο Ιησούς δεν αξιώνει τίποτα για τον εαυτό του μόνο. Και ω τέκνα του Θεού είναι όλοι ίσα μεταξύ του. Αλλά ο Ισού ήρωα στα σοβαρά. Και τι παρεξήγηση πια τη λέξη ιδιοφία. Το νόημα που δίνουμε στη λέξη πνεύμα, έννοια κατεξοχήν του πολιτισμού μα, δεν σημαίνει τίποτα στον κόσμο που ζει ο Ιησού. Μιλώντα με την αυστηρότητα ενό φυσιολόγου, μια όλο άλλη λέξη θα τέριαζε μάλλον εδώ, η λέξη ηλίθιο. Γνωρίζουμε μια νοσηρή ευαισθησία τη αφή, η οποία φρικιά απέναντι σε κάθε επαφή, σε κάθε άγγιγμα ενό στέρεου αντικειμένου. Αλλά α με θερμινεύσει λοιπόν κάποιο τούτη την οργανική κατάσταση, στην έσκατη μορφή του. Πρόκειται για ένα αισθηκτόδε μίσο κατά πάση αυτή τη πραγματικότητα. Φυγή προ το ακατάληπτο, το άπιαστο. Αποστροφή προ κάθε σχήμα ή τύπο, προ κάθε έννοια χώρου και χρόνου, προ κάθε θυπάγιο, προ κάθε έθιμο, θεσμό, εκκλησία. Εξοικείωση με έναν κόσμο που καμία πραγματικότητα πια δεν τον αγγίζει, με έναν εσωτερικό κόσμο, έναν αληθινό κόσμο, έναν κόσμο αιώνιο. Η βασιλεία του Θεού είναι εντό σα. Ενστικτόδε μίσο κατά τη πραγματικότητα. Συνέπεια μια υπερβολική ευαισθησία στον πόνο και σε κάθε ρυθισμό, που σε όλα πια αντιτάσσει ένα μη άπτου επειδή νιώθει πολύ βαθιά το κάθε άγγιγμα. Κοντινότερο συγγενή του, μόλο που και με γερή ελληνική και ενεργητικότητα, παραμένει ο επικουρισμό, η θεωρία τη αρχαιότητα περιλυτρώσεω. Ο επίκουρο, τυπικό παρακμιακό. Εγώ αναγνώρισα για πρώτη φορά τη βασική του αυτή ιδιότητα. Ο φόβο του πόνου, ακόμα και του απειροελάχιστου πόνου, δεν μπορούν παρά να καταλήξουν μια θρησκεία τη αγάπη. Σημείωση. Κατά Νίτσε, ο Επίκουρο ήταν ο εισηγητή τη ηρωική ή δηλιακή φιλοσοφία, μέσα από την οποία εκφράζεται μια ροπή προ ηρεμία, πραότητα, λόγο και έργο, αναζήτηση ψυχική γαλήνη. Τούτη ακριβώ η ανάγκη για κατεβασμένου τόνου συνιστά για τον Γερμανό φιλόσοφο σύμπτωμα, όχι ηθική βέβαια, αλλά οργανική παρακμή. Κλείνει σημείωση. Πρέπει τόσο το περιβάλλον εντό του οποίου κινούνταν οι του τη μορφή, όσο και η ιστορία, το πεπρωμένο τη πρώτη χριστιανική κοινότητα, να άφησαν το δίχω άλλο κάποιο ίχνο πάνω του. Από αυτό το πεπρωμένο τύπο του εμπλουτίστηκαν αναδρομικά με χαρακτηριστικά που γίνονται κατανοητά μόνο σε σχέση με τον πόλεμο και τα σκοπούμενα τη προπαγάνδα. Εκείνο ο απόξανο και νοσηρό κόσμο, στον οποίο μα μπάζουν τα Ευαγγέλια, κόσμο ρωσικού μυθιστορήματο περίπου, όπου αποβράσματα τη κοινωνία, νευρώσει και παιδική πληθιότητα μοιάζει να έχουν δώσει ραντεβού, πρέπει εν πάση περιπτώσει να εκχυδάει τον τύπο του Ισού, οι πρώτοι μαθητέ ιδίω μετέφρασαν τραχύτατα σε δικού του όρου, μιαν ύπαρξη ολότελα βυθισμένη σε σύμβολα και ακατανοησίε, ακριβώ για να καταλάβουν τουλάχιστον κάτι από δάφτων. Για εκείνου, ο τύπο του Ισού, μονάχα αφού μεταλλάχθηκε σε σχήματα πιο οικία, πρώτο έλαβε σάρκα και οστά. Ο προφήτη, ο μεσία, ο μέλλον κριτή, ο διδάσκαλο τη ηθική, ο θαυματοποιό, ο Ιωάννη ο Βαπτιστή, ο καθένα μια ακόμη αφορμή παραγνώριση του τύπου. Α μην υποτιμούμε τέλο το χαρακτηριστικό κάθε μεγάλη και προπαντό ερετική λατρεία. Διαγράφει τα αυθεντικά και συχνά οδυνηρό παράξενα χαρακτηριστικά, μαζί και την ιδιοσυγκρασία του λατρευόμενου προσώπου, ούτε καν τα βλέπει. Κρίμα που δίπλα σε αυτόν τον ενδιαφερότερο όλων των παρακμιακών δεν έζησε ένα Ντοστογεύσκη, ενώ κάποιο ικανό να νιώσει ακριβώ το συναρπαστικό και συγκινητικό του το μείγμα του μεγαλειώδου, του νοσηρού και του παιδιάστικου. Είναι δάγνωστό γνωστό πόσο αδίστακτοι είναι όλοι οι αιρετικοί, σαν προσαρμόζουν την απολογία του πάνω στη μορφή του κυρίου του. Όταν η πρώτη κοινότητα χρειάστηκε έναν μοχθηρό και πανούργο θεολόγο, ικανό να επικρίνει, να φιλονικεί, να εκτοξεύει μύδρου κατά των θεολόγων, δημιούργησε το Θεό τη σύμφωνα με τι ανάγκε τη. Όπω επίση αδίστακτα έβαλε στο στόμα του κίνε τι άκρω αντιευαγγελικέ ιδέε, που τώρα τι γίνονται απαραίτητε, τη Δευτέρα Παρουσία, την ημέρα τη Κρίσεω και κάθε είδου υποσχέσει και προσδοκίε εν χρόνο. Μια τέτοια πίστη δεν οργίζεται, δεν επικρίνει, δεν αμήνεται, δεν ήρθε βαλήν μάχεραν, δεν υποψιάζεται διόλου πόση διχόνοια θα μπορούσε κάποτε να προκαλέσει. Δεν αποδεικνύεται με θαύματα ή με αξιομιστίε και υποσχέσει, ούτε βέβαια δια των γραφών. Είναι αυτή η ίδια σε κάθε τη στιγμή το θαύμα, η αξιομιστία τη, η απόδειξή τη, η θεία βασιλεία τη. Ούτε βέβαια διατυπώνεται μια τέτοια πίστη. Ζει και αντιστέκεται σε διατυπώσει. Μην γελαστείτε εδώ, όσο δελεαστική δηλαδή, παραπλανητική και αν είναι κρατούσα χριστιανική, θέλω να πω, η εκκλησιαστική πεποίθηση. Ένα τέτοιο συμβολιστή, κατ' εξοχήν, στέκει πέρα από κάθε θρησκεία, πέρα από κάθε έννοια λατρεία, πέρα από κάθε ιστορία, φυσική επιστήμη, εμπειρία του κόσμου, γνώση, πολιτική, ψυχολογία, πέρα από οποιοδήποτε βιβλίο ή τέχνη. Η γνώση του συνιστά την καθαρή μορία. Αγνοεί πλήρω την ύπαρξη τέτοιων πραγμάτων. Περί πολιτισμού δεν ξέρει τίποτα. Δεν νιώθει την ανάγκη να παλέψει εναντίον του. Δεν τον αρνείται. Το ίδιο και προ το κράτο, προ πολιτική τάξη και κοινωνία, εργασία, πόλεμο. Ποτέ δεν είχε λόγο να αρνηθεί τον κόσμο. Ποτέ δεν είχε την παραμικρή ιδέα για το τι σημαίνει κόσμο υπό την εκκλησιαστική έννοια. Το να αρνηθεί ίσα ίσα είναι το όλο αδύνατο. Λείπει επίση και η διαλεκτική. Λείπει η ιδέα ότι μια πίστη, μια αλήθεια, μπορεί τάχα να αποδειχθεί με επιχειρήματα. Οι δικέ του αποδείξει είναι σώτερε λάμψει, αισθήματα χαρά και αυτοκατάφαση, κατ' εξοχήν αποδείξει δυνάμεω. Ο φορέα ενό τέτοιου δόγματο δεν μπορεί και να διαφωνήσει. Δεν διανοείται καν ότι υπάρχει, ότι μπορεί να υπάρξει άλλο δόγμα. Δεν μπορεί διόλου να φανταστεί μια αντίθετη άποψη. Όπου τη συναντήσει, από βαθιά συμπάθεια θα λυπηθεί για την τυφλότητα, διότι ο ίδιο έχει τη φώτιση τη χάριτο, αλλά δεν θα προβάλλει καμία αναντήρηση. Από το ψυχολογικό υπόβαθρο του Ευαγγελίου λείπει η έννοια τη ενοχή και τη τιμωρία, το ίδιο και τη ανταμοιβή. Η αμαρτία, κάθε απόσταση μεταξύ Θεού και ανθρώπου, έχει καταργηθεί. Αυτό ακριβώ είναι το χαρμόσυνο άγγελμα. Η μακαριότητα δεν δίδεται ω υπόσχεση, δεν υπόκειται σε όρου, είναι η μόνη πραγματικότητα. Τα υπόλοιπα, απλώ επικουρικά σημεία για να μιλάμε για αυτήν. Από εκεί προκύπτει μια νέα πρακτική, η γνήσια ευαγγελική πρακτική. Τον χριστιανό δεν τον διακρίνει μια πίστη, ο χριστιανό πράττει. Τον χαρακτηρίζει ένα διαφορετικό πράτην. Δεν προβάλλει αντίσταση είτε με λόγια είτε στην καρδιά του σε όποιον είναι κακό απέναντί του. Δεν κάνει καμία διάκριση ανάμεσα σε ξένο και ηθαγενή, σε Εβραίο και μη Εβραίο. Ο πλησίον κατά κυριολεξία, ο ομόθρησκο, ο Εβραίο. Δεν οργίζεται με κανέναν, δεν υποτιμά κανέναν. Δεν επιτρέψει τον εαυτό του να παρίσταται ή να εμπλέκεται στα δικαστήρια, μη ομόσε. Δεν χωρίζει τη γυναίκα του υπό οεισδήποτε συνθήκε, ακόμα και όταν εκείνη αποδεικνύεται άπιστη. Όλα κατά βάθο, μία αρχή. Όλα επακόλουθα ενό εστίκτου. Αν καταλαβαίνω κάτι από αυτόν τον μέγα συμβολιστή, είναι ότι μόνο την έσω πραγματικότητα δεχόταν ω πραγματικότητα και αλήθεια. Ότι τα υπόλοιπα, κάθε τι φυσικό, κάθε τι που έχει σχέση με τον χώρο και τον χρόνο, κάθε τι ιστορικό, τα εννοούσε μόνο σα σύμβολα, ω άλοθη για τι παραβολέ. Η έννοια ιό του ανθρώπου δεν αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο ιστορικό πρόσωπο, σε κάτι το ατομικό ή μοναδικό, αλλά σε ένα αιώνιο γεγονό. Το ίδιο ισχύει πάλι και από υψηλότερη ακόμα έννοια για το Θεό αυτό του τυπικού συμβολιστή, για τη βασιλεία του Θεού, τη βασιλεία των ουρανών, τον ιό του Θεού. Τίποτα πιο αντιχριστιανικό από τι εκκλησιαστικέ σχεδιότητε που εικονίζουν ένα Θεό ως πρόσωπο, ένα βασίλειο του Θεού που μέλει να έρθει από μια βασιλεία των ουρανών στο επέκεινα, από τον ιό του Θεού ω δεύτερο πρόσωπο τη Τριάδο. Όλα αυτά είναι, συγχωρήστε μου την έκφραση, μια γροθιά στο πρόσωπο, α και σε τι πρόσωπο, του Ευαγγελίου. Ένα κοσμοϊστορικό κινησμό τη χλέβη των συμβόλων. Όμω είναι οφθαλμοφανέ που αναφέρονται τα σύμβολα πατήρ και ιό, όχι για όλα τα μάτια, σαφώ. Με τη λέξη ιω εκφράζεται είσοδο στο αίσθημα τη καθολική μεταμόρφωση των πραγμάτων, η μακαριότητα. Με τη λέξη πατήρ εκφράζεται το αίσθημα καθ' αυτό, το αίσθημα τη αιωνιότητα, τη τελείωση, η βασιλεία των ουρανών είναι μια κατάσταση τη καρδιά, όχι κάτι που πρόκειται να έρθει περάνω τη γη ή μετά θάνατον. Η έννοια του φυσικού θανάτου λείπει τελείω από το Ευαγγέλιο. Ο θάνατο δεν είναι γέφυρα, δεν είναι μετάβαση. Απουσιάζει επειδή ανήκει σε έναν όλο άλλο φαινομενικό μονάχα κόσμο που δεν χρησιμεύει παρό σημείο. Η έσχατη ώρα δεν είναι χριστιανική έννοια. Η ώρα, ο χρόνο, η φυσική ζωή και οι κρίσει τη δεν υφίστανται καν για το διδάσκαλο του Ευαγγελίου. Η βασιλεία του Θεού δεν είναι κάτι που αναμένεται, δεν έχει χτε, δεν έχει μεθαύριο, δεν θα έρθει σε χιλιά έτη. Είναι εμπειρία τη καρδιά, είναι παντού και πουθενά. Ο κομιστή αυτό του χαρμόσιου αγγέλματο πέθανε όπω ακριβώ έζησε, όπω δίδαξε, όχι για να λυτρώσει την ανθρωπότητα, αλλά για να δείξει πώ πρέπει κανεί να ζει. Η κληρονομιά που άφησε στην ανθρωπότητα είναι η πράξη, η στάση του μπροστά στου δικαστέ, στου διώκτε του, στου κατηγόρου του και σε κάθε σαρκασμό και χλέβει, η στάση του πάνω στο σταυρό. Δεν προβάλλει αντίσταση, δεν υπερασπίζεται τα δικαιώματά του, δεν κάνει βήμα να αποτρέψει το χειρότερο. Του αντίον, το προκαλεί. Και παρακαλεί, υποφέρει, συμπάσχει και αγαπάει εκείνου που του κάνουν κακό. Τα λόγια του προ τον ληστή πάνω στο Σταυρό περιέχουν όλο το Ευαγγέλιο. Αυτό ο άνθρωπο ήταν πράγματι άνθρωπο του Θεού. Θεού ιό, λέει ο ληστή. Αν νιώθει έτσι, απαντά ο λιτρωτή, είσαι στον παράδεισο. Είσαι ιό του Θεού. Καμία άμυνα, καμία οργή, καμία επίρρηψη ευθυνών αλλά και καμία αντίσταση στον πονηρό. Αντιθέτω, αγάπη προ αυτόν. Κοιτάζω γύρω μου. Ούτε μια λέξη δεν έμεινε από εκείνου που ονομαζόταν κάποτε αλήθεια. Δεν ανεχόμαστε καν τη λέξη αλήθεια από το στόμα ενό παπά. Όσο ελαστικό και να είναι κανεί σε θέματα εντυμότητα, πρέπει το δίχω άλλο να γνωρίζει σήμερα ότι ένα θεολόγο, ένα παπά, ένα πάπα, με κάθε λέξη που προφέρει, δεν πλανάται μονάχα, αλλά ψεύδεται. Ότι δεν έχει το ελεύθερο πια να ψεύδεται από άγνοια τάχα ή αθεότητα, και ο παπά γνωρίζει όπω όλοι ότι η λέξη Θεό, αμαρτωλό, λυτρωτή είναι ανυπόστατε. Γνωρίζει πω η ελεύθερη βούληση και η ηθική τάξη πραγμάτων είναι ψέματα. Η σοβαρότητα, η βαθιά αυτή πέρβαση του πνεύματο δεν επιτρέπει πια σε κανέναν να μεταγνωρίζει αυτά. Έχουμε καταλάβει τι είναι όλε οι έννοιε που έχει ορίσει η Εκκλησία. Η πιο κακοήθη παραχάραξη επιγή που αποσκοπεί στην ακύρωση τη φύση και στην απαξίωση των φυσικών αξιών. Έχουμε καταλάβει τι είναι και ο ίδιο ο παπά, το πιο επικίνδυνο παράσιτο, η κατεξοχήν φαρμακερή τη ζωή αράχνη. Γνωρίζουμε λοιπόν καλά, έχουμε συνειδητοποιήσει πια τι αξίζουν τούτα τα ολέθρια εφευρήματα των παπάδων και τη Εκκλησία, τι εξυπηρετούν τούτα τα εφευρήματα που έσπρωξαν την ανθρωπότητα σε τέτοια αυτολεηλάτηση, που και μόνο η θέα τη προκαλεί ναυτία, η έννοια σε πέκινα, δευτέρα παρουσία, αθανασία τη ψυχή, όπω και ψυχή, είναι όργανα μαρτυρίου, συστήματα απανθρωπισμού, δυνάμει των οποίων ο παπά κατέστη και παραμένει κύριο. Όλοι το γνωρίζουν αυτό και παρά τα αυτά όλα μένουν απαράλλαχτα. Πού πήγε λοιπόν και το τελευταίο ίχνο αξιοπρέπεια και αυτοσεβασμού, όταν οι ίδιοι οι πολιτικοί μα, κατά τα άλλα και πέρα για πέρα αντίχριστοι στην πράξη, συνεχίζουν να αυτοαποκαλούνται χριστιανοί και να εκκλησιάζονται. Η λέξη χριστιανισμό αυτή είναι μια παρεξήγηση. Κατά βάθο, μονάχα ένα χριστιανό υπήρξε και αυτό πέθανε στο Σταυρό. Το Ευαγγέλιο πέθανε στο Σταυρό. Αυτό που ονομάστηκε εφ' Ευαγγέλιο ήταν το ακριβώ αντίθετο βίωμα εκείνου, ένα δυσάριστο άγγελμα ένα δυσαγγέλιο. Είναι πέρα για πέρα λάθο να εντοπίζουν το διακριτικό γνώρισμα του χριστιανού σε μια πίστη, στην πίστη τάχα για λύτρωση μέσω του Χριστού. Μόνο η χριστιανική πρακτική, μια ζωή όμοια με εκείνη που έζεσε αυτό που πέθανε στο Σταυρό, αυτό είναι το μόνο χριστιανικό. Μια τέτοια ζωή ακόμη και σήμερα είναι δυνατή, για ορισμένου μάλιστα ως και αναγκαία. Ο γνήσιο πρωταρχικό χριστιανισμό θα είναι πάντοτε δυνατό. Όχι μια πίστη, αλλά μια πράξη. Αποφυγή πολλών πράξεων κυριότατα. Μια άλλη ύπαρξη. Στην πραγματικότητα δεν υπήρξαν χριστιανοί. Ο χριστιανό, ό,τι τέλο πάντων επειδή ο χιλιετή ονομάζεται χριστιανό, δεν αποτελεί παρά μια ψυχολογική αυτοπαρανόηση. Αν κοιτάξουμε προσεκτικότερα, θα δούμε ότι μέσα του κυριαρχούσαν παρά την πίστη, μόνο τα ένστικτα. Και τι ένστικτα. Η πίστη υπήρξε ανέκαθεν στο Λούθυρο, α πούμε, απλά ένα μανδύα, ένα πρόσχημα, ένα προπέτασμα πίσω από το οποίο τα ένστικτα έπαιζαν το παιχνίδι του. Μια πονηρή τύφλωση απέναντι στην κυριαρχία ορισμένων ενστίκτων. Η μοίρα του Ευαγγελίου κρίθηκε με το θάνατο, κρεμάστηκε επί ξύλου. Μόνο θάνατο, τούτο ο απροσδόκητο και υπονίδιστο θάνατο, μόνο σταυρό, που συνήθω επιβαλόταν στα αποβράσματα, μόνο τούτη η φρικτή παραδοξότητα έφερε του μαθητέ αντιμέτωπου με το κυρίω ένιγμα. Ποιο εν τέλει ήταν αυτό, τι ήταν αυτό. Το συγκλονισμένο και βαθιά προσβεβλημένο αίσθημά του, την υποψία ότι ένα τέτοιο θάνατο ίσω να σήμαινε την ανέρεση του σκοπού τη ζωή του, την τρομερή απορία. Γιατί άραγε Όλα αυτά μπορούμε εύκολα να τα καταλάβουμε. Εδώ έπρεπε πάση θυσία το κάθε να έχει κάποια αναγκαιότητα, να έχει νόημα, λογική, την ύψιστη λογική. Η αγάπη ενό με αυτή δεν γνωρίζει συμπτώσει. Μόνο τότε άνοιξε το χάσμα. Ποιο το σκότωσε. Ποιο ήταν ο φυσικό εχθρό του. Το ερώτημα αυτό έπεσε σαν κεραυνό. Απάντηση. Η κυρίαρχη μερίδα του Ιουδαϊσμού. Η άρχουσα τάξη του. Όμω οι αυτέ του κάθε άλλο παρασχόρεσαν το θάνατό του, κάτι που θα ήταν κατεξοχή ευαγγελικό. Και ούτε βέβαια προσφέρθηκαν οι ίδιοι να πεθάνουν ατάραχοι και γαλήνοι σαν τον δασκαλό του. Αντιθέτω, το πιο αντιευαγγελικό αίσθημα, η εκδίκηση, βγήκε ξανά στην επιφάνεια. Αδύνατον άφηναν έτσι αυτή την υπόθεση. Ήθελαν ανταπόδοση, θεία δίκη. Όμω τι πιο αντιευαγγελικό ει από μια ανταπόδοση, μια τιμωρία, μια δίκη. Η δημοφιλή προσδοκία για τον Μεσία ξανάρθε στο προσκήνιο. Είδαν ολοζόταν μπροστά του στη σκηνή, την ιστορική στιγμή όπου η βασιλεία του Θεού θα έρχονταν να δικάσει του εχθρού τη. Τότε, για πρώτη φορά, οι μαθητέ διοχέτευσαν στον κύριο του όλη την περιφρόνηση και τη μοχθηρία του κατά και θεολόγων έκαναν τον κύριο του έναν φαρισαίο και θεολόγο. Απ' την άλλη, τούτε οι όλου αποσαθρωμένε ψυχέ, με στη φρενή ρηλατρεία του, δεν ανέχονταν πια την καθολική αυτή ισότητα που δίδαξε ο Ισού, ότι δηλαδή ο καθένα ήταν τέκνο Θεού. Φρασίτατα λοιπόν τον ανύψωσαν, τον υπερβατικοποίησαν. Αυτή ήταν η εκδίκησή του. Όπω ακριβώ οι Ιουδαίοι, εκδικούμενοι εχθρού του, αποκόπηκαν από το Θεό του και τον ύψωσαν στου ουρανού. Στο εξή, παρισφρύουν σιγά σιγά στη μορφή του λιτρωτή, το δείγμα τη μέλουσα κρίση, τη δευτέρα παρουσία το δόγμα του θανάτου ω ξελαστηρίου θανάτου, το δόγμα τη ανάσταση με το οποίο όλη η έννοια τη μακαριότητα, όλη η πραγματικότητα, η μόνη πραγματικότητα του Ευαγγελίου εξαφανίζεται ω διαμαγεία για χάρη μια κατάσταση μετά θάνατον. Και να πω ο Παύλο, με τη χαρακτηριστική του πάντα ραβίνη και ανέβεια, διατύπωσε εν είδη συλλογισμού τούτη την ιδέα, τούτη την ανέσχητη πράγματι ιδέα. Αν ο Χριστό δεν αναστήθηκε εκ νεκρών, τότε η πίστη μα ματέα. Και παρευθύν, λοιπόν, το Ευαγγέλιο μετατράπηκε στην πιο αξιοπεριφρόνητη όλων των ανεκπλήρωτων υποσχέσεων, στη φρασίδα τη διδασκαλία τη προσωπική αθανασία. Ο ίδιο ο Παύλο, μάλιστα, τη διακήρυξε ω ανταμοιβή. Μετά το χαρμόσυνο άγγελμα, ακολούθησε κατά πόδα το χειρότερο απ' όλα, το άγγελμα του Παύλου. Στον Παύλο ενσαρκώθηκε ο εκδιαμέτρου αντίθετο τύπο του χαρούμενο αγγελιαφόρου, το πνεύμα του μίσου, του οράματο του μίσου, τη ανήμερη λογική του μίσου. Πόσα δε θυσία αυτό ο δυσαγγελιστή στο βωμό του μίσου. Πρώτα πρώτα τον λυτρωτή, Τον κάρφωσε στο δικό του σταυρό. Τίποτα δεν έμεινε όρθιο. Η ζωή, το παράδειγμα, η διδασκαλία, ο θάνατο, το νόημα και η ουσία ολόκληρου του Ευαγγελίου. Τίποτα από τη στιγμή που ο παραχαράκτη αυτό, ορμηνεμένο στο μίσο, ξεχώρισε από όλα αυτά το ένα που θα εξυπηρετούσε το σκοπό του. Όχι βέβαια την πραγματικότητα, ούτε την ιστορική αλήθεια. Και για μια ακόμη φορά, το παπαδοένστικτο των Εβραίων διέπραξε το ίδιο μέγα έγκλημα κατά τη Ιστορία, διέγραψα πλούστατα το χτε και το προχτέ του χριστιανισμού, επινοώντα για λογαριασμό του την ιστορία του πρώιμου χριστιανισμού. Και όχι μόνο, παρανόθεψε για άλλη μια φορά την ιστορία του Ισραήλ, εμφανίζοντά την ω προϊστορία τη δική του πράξη. Όλοι οι προφήτε μίλησαν για το δικό του λιτρωτή. Αργότερα, μάλιστα, η Εκκλησία ανώθευσε ω και την ιστορία τη ανθρωπότητα, μετατρέποντά την σε προϊστορία του χριστιανισμού. Τίποτα δεν έμεινε άθικτο. Ο τύπο του λιτρωτή, η διδασκαλία, η πρακτική, ο θάνατο, το νόημα του θανάτου, Ακόμη και το επέκεινα του θανάτου. Τίποτα. Τίποτα δεν είχε πια την παραμικρή σχέση με την πραγματικότητα. Ο Παύλο μετατόπισε απλώ το κέντρο βάρου όλη τη ύπαρξη του λιτρωτή σε μια άλλη μετέπειτα ύπαρξη, στο ψέμα του Αναστάντο Ιησού. Κατά βάθο η ζωή του λιτρωτή δεν του χρησιμεύε τίποτα. Το θάνατό του στο σταυρό χρειαζόταν. Και κάτι ακόμη. Αλλά πώ να πάρει κανεί στα σοβαρά έναν Παύλο, του οποίου η πατρίδα ήταν η έδρα του στοικού διαφωτισμού, που από μια παρέστηση συνάγει τάχα την απόδειξη ότι ο λιτρωτή ακόμα μαζί ή και πώ να πιστέψει απλά την ιστορία του ότι πράγματι δηλαδή του εμφανίστηκε αυτή η παρέστηση. Για έναν ψυχολόγο, κάτι τέτοιο θα ήταν καθαρή βλακεία. Απλούστατα. Ο Παύλο βρήκε τα μέσα για να πετύχει το σκοπό του. Ό,τι δεν πίστευε ο ίδιο, το πίστεψαν οι ηλίθιοι στου οποίου έσπερε τη δική του διδασκαλία. Ο Παύλο επιζητούσε πολιτική δύναμη. Στο πρόσωπό του, για μια ακόμη φορά, ο παπά θέλει πολιτική δύναμη. Χρησιμοποίησε λοιπόν ιδέε, δόγματα και σύμβολα που δουλώνουν τι μάζε και συγκεντρώνουν κοπάδια. Τι δανείστηκε αργότερα τον χριστιανισμό, το εφεύρεμα του Παύλου, το δικό του μέσον για την τυραννία των παπάδων, για τη διαμόρφωση τη Αγέλη, την πίστη στην Αθανασία, δηλαδή το δόγμα τη μέλουσα κρίση. Όταν κανεί μετατοπίζει το κέντρο βάρου τη ζωή στο επέκεινα, στο τίποτα, αφήνει τούτη τη ζωή αναρμάτιστη. Μην κοροϊδεύεστε. Μην κρίνετε, λένε. Όμω θέλουν στο πύρτο εξώτερο οτιδήποτε μπει στο δρόμο του. Παραχωρώντα τάχα στο Θεό την κρίση, κρίνουν οι ίδιοι. Δοξολογώντα τον Θεό, δοξολογούν σε αυτού του απαιτώντα τι αρετέ που ήδη ακριβώ έχουν και ακόμη περισσότερο, που του είναι απαραίτητε ούτω ή άλλω για να κρατηθούν στην κορυφή. Δίνουν τη θαυμάσια εντύπωση ότι τάχα αγωνίζονται για την αρετή, ότι μάχονται για την επικράτηση τη αρετή. Ζούμε, πεθαίνουμε, θυσιαζόμαστε για το καλό, την αλήθεια, το φω, τη βασιλεία του Θεού. Στην πραγματικότητα δεν μπορούν να κάνουν κι αλλιώ. Σέρνονται ύπουλα παντού σαν σιγανοπαπαδιέ, κάθονται σε σκοτεινέ γωνιέ, ζουν στη σκιά τη ζωή μια σκιώδη ύπαρξη και όλο αυτό το ανάγουν σε καθήκον, Ω καθήκον, εμφανίζουν τη ζωή του εν ταπεινώσει, σαν να ήταν η ταπεινότητα άλλη μια απόδειξη ευσέβεια. Α, τι ταπεινή, αγνή και σπλαχνική μέθοδο ψευδολογία! Η αρετή η ίδια μαρτυρεί για μα. Τα Ευαγγέλια πρέπει να διαβαστούν ω βιβλία αποπλάνηση δια τη ηθική. Η ηθική, μονοπόλιο τούτο των αθλείων. Ξέρουν αυτοί τι έστει η ηθική. Είναι τόσο εύκολο να σύρει την ανθρωπότητα από τη μύτη με την ηθική. Ποια είναι τώρα η πραγματικότητα. Ο επιρρημένο εκλεκτό υποδίδεται πλήρη συνειδή στον σεμνό. Έρχεται κάποιο και μια για πάντα βάζει τον εαυτό του, την κοινότητα, του καλού και του δικαίου, από τη μια μεριά, τη μεριά τη αλήθεια, και του ρέστου, τον κόσμο, από την άλλη. Ιδού η, η καταστροφικότερη μορφή μεγαλομανία που υπήρξε ποτέ στη γη. Τα πεινά αποβράσματα ψευτιά και στενοκεφαλιά άρχισαν να διεκδικούν τι έννοιε Θεό, αλήθεια, φω, πνεύμα, αγάπη, σοφία, ζωή, σαν να ήταν συνώνυμα των ίδιων, προκειμένου να χαράξουν διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στου εαυτού του και τον κόσμο. Δεν μπορεί κανεί να διαβάσει καινή διαθήκη χωρί να νιώσει μια στικτόδη συμπάθεια προ ό,τι κακοποιείται στι σελίδε τη, για να μην μιλήσω για τη σοφία του κόσμου που ένα θρασίτατος τενικέ μάτια γύρεψε να τιμάσει δια τη μορία του κηρύγματο. Αλλά ακόμη και οι γραμματεί και οι κερδισμένα κερδισμένοι από μια τέτοια έφρα. Κάτι θα άξιζαν για να του μισούν τόσο ανέντιμα. Υποκριτέ, του μέμφοντι οι πρώτοι χριστιανοί και δικαίω. Στο κάτω-κάτω εκείνοι ήταν άνθρωποι προνομιούχοι. Αυτό αρκεί. Το μίσο των τσαντάλα δεν χρειάζεται άλλη αφορμή. Ο πρώτο Χριστιανό, πολύ φοβάμαι και ο τελευταίο, τον οποίο μπορεί πιθανώ να προλάβω, είναι ο επαναστάτη κατά παντό προνομιούχου. Η ζωή του ένα αγώνα για ίσα δικαιώματα. Αν το δούμε πιο προσεκτικά, δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώ. Αν θέλει κανεί να είναι εκλεκτό του Θεού ή να ω Θεού κριτή των Αγγέλων, τότε οποιοδήποτε άλλο κριτήριο επιλογή, λόγω χάρη ακεραιότητα, το πνεύμα, η ανδρεία και η περηφάνεια, η ομορφιά και η ελευθεροφροσύνη, είναι απλά κόσμο. Το κακό καθε αυτό. Ηθικό δίδαγμα. Κάθε λέξη από το στόμα ενό πρώτου Χριστιανού είναι ένα ψέμα κάθε πράξη του ένα αστικτόδη δόλο. Όλε οι αξίε του, όλη η σκοπή του επιβλαβή. Αλλά όποιον μισεί, ό,τι και αν μισεί, έχει αξία. Ο χριστιανό, ειδικά ο παπά, συνιστά κριτήριο αξιών. Ο γεροθεό, εμπλήρη πνεύματη, αρχιεροσύνη και τελειότητη, περιδιαβάζει στον κήπο του. Μόνο που πλήττει, κατά τη πλήξη, ακόμα και οι θεοί μάχονται του κάκου. Τι κάνει λοιπόν, επινοεί τον άνθρωπο. Ο άνθρωπο είναι διασκεδαστικό. Όμω δού, ο άνθρωπο πλήττει και αυτό. Η θεϊκή ευσπλαχνία για τη μοναδική μορφή ένδυα που χαρακτηρίζει κάθε παράδεισο είναι απεριόριστη. Αυτό στιγμή δημιουργεί και άλλα ζώα. Πρώτο σφάλμα του Θεού. Ο άνθρωπο δεν βρήκε τα ζώα διασκεδαστικά. Κυριάρχησε πάνω του, δεν θέλησε καν να είναι ο ίδιο ζώο. Μετά ο Θεό έπλα στη γυναίκα. Και πράγματι, δόθηκε πια τέλο στην πλήξη. Αλλά όχι μόνο στην πλήξη. Η γυναίκα ήταν το δεύτερο σφάλμα του Θεού. Η γυναίκα είναι τη όφη, Εύα. Κάθε ιερέα το γνωρίζει. Από τη γυναίκα προέρχονται όλα τα κακά. Κάθε ιερέα το γνωρίζει και αυτό. Συνεπώ, από τη γυναίκα και η επιστήμη. Από τη γυναίκα πρωτόμαθε ο άνθρωπο να γεύεται του καρπού του δέντρου τη γνώση. Τι είχε συμβεί. Θανάσιμο φόβο κυρίευσε το γερο Θεό. Ακόμα και ο άνθρωπο κατάντησε το μεγαλύτερο σφάλμα του. Έγινε ο αντίπαλό του. Η επιστήμη σε κάνει ισόθεο. Αν ο άνθρωπο γίνει φιλομαθή, ξοφλήσαν και οι ιερεί και οι θεοί. Ηθικό δίδαγμα. Η επιστήμη είναι το κατεξοχήν απαγορευμένο. Το μόνο απαγορευμένο. Η επιστήμη είναι το πρώτο αμάρτημα. Το σπέρμα όλων των αμαρτημάτων. Το προπατορικό αμάρτημα. Ιδού το ηθικό δίδαγμα. όλοι οι ηθική. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν, η αρχή τη βίβλου περιέχει όλη την ψυχολογία του ιερέα. Έναν μονάχα κίνδυνο γνωρίζει ο ιερέα, την επιστήμη, την απλούστατη έννοια τη αιτιότητα. Αλλά η επιστήμη προκόβει γενικώ μόνο υπό ευνοϊκέ συνθήκε. Ο άνθρωπο χρειάζεται χρόνο, περίσια νοητικών λειτουργιών για να γνωρίσει. Επομένω πρέπει να κάνουμε τον άνθρωπο δυστυχή. Αυτή υπήρξε ανέκαθεν η λογική των παπάδων. Και δεν είναι δύσκολο πια να μαντέψουμε τι ακριβώ ήρθε παρευθύ σε τούτο τον κόσμο σύμφωνα με μια τέτοια λογική. Η αμαρτία, η ιδέα τη ενοχή και τη τιμωρία, όπω και ολά και η ηθική τάξη πραγμάτων, επινοήθηκαν για να αναχαιτήσουν την επιστήμη, για να μην επιτρέψουν την απεξάρτηση του ανθρώπου από τον ιερέα. Να μην κοιτάζει ο άνθρωπο γύρω του, να κοιτάζει μέσα του. Να μην κοιτάζει με σκέψη και φρόνηση σαν μαθητευόμενο στην καρδιά των πραγμάτων, να μην κοιτάει καθόλου. Να υποφέρει και να υποφέρει τόσο που να έχει πάντα την ανάγκη του ιερέα. Παρατήστε μα με του γιατρού σα. Η τη χρειάζεται ένα σωτήρα, η έννοια σε ενοχή και τιμωρία, συμπεριλαμβανομένη στις διδασκαλίες περί χάριτο, λυτρώσεω, συγχωρήσεω, ψέματα κατά επανάληψη χωρί την παραμικρή ψυχολογική πραγματικότητα, επινοήθηκαν με σκοπό να κλονίσουν την αίσθηση τη αιτιότητα στον άνθρωπο. Συνιστούν δολοφονική επίθεση κατά του ενοιολογικού ζέγματο αιτία αποτέλεσμα. Όταν οι φυσικέ συνέπειε μια πράξη δεν είναι πλέον φυσικέ, αλλά δίθεν επενέργειε πλασμάτων τη δυσυδαιμονία, του Θεού, των πνευμάτων, των ψυχών, όταν θεωρούνται απλά ηθικέ συνέπειε, ανταμοιβή, τιμωρία, παρένεση, μέσον παιδαγωγικό, τότε κάθε προπόθεση για γνώση καταστρέφεται. Τότε διαπράτεται το μέγιστο έγκλημα κατά τη ανθρωπότητα. Η αμαρτία, το ξαναλέω, τούτη κατεξοχήν αυτοβεβήλωση του ανθρώπου, επινοήθηκε για να καταστήσει αδύνατη τη γνώση, αδύνατη την πνευματική καλλιέργεια και κάθε ανθρώπινη εξύψωση και ευγένεια. Ο ιερέα κυριαρχεί μέσα από την επινοήση τη αμαρτία. Υπάρχει προφανώ μεταξύ των χριστιανών, εκτό και αν παράκουσα, ένα κριτήριο αλήθεια που λέγεται απόδειξη δυνάμεω. Η πίστη χορηγεί αιώνια μακαριότητα, επομένω είναι αληθινή. Βέβαια, θα μπορούσε κάποιο ευθέω να πει πω αυτό το χορηγεί κάθε άλλο παρά αποδεικνύεται. Είναι μονάχα υπόσχεση, τάξιμο. Η μακαριότητα είναι άρρηκτα δεμένη με την πίστη. Υποτίθεται πω θα απολαύσει κανεί την πλήρη μακαριότητα επειδή πιστεύει. Αλλά εκείνο που τάζει ο παπά στον πιστό εμπίπτει σε ένα επέκεινα, απρόσβλητο στον ιονδήποτε έλεγχο. Και άρα πώ θα αποδειχθεί. Η υποτιθέμενη απόδειξη δυνάμεω είναι λοιπόν κατά βάθο ένα ακόμα άρθρο πίστεω, ότι το αναμενόμενο εξ αυτής αποτέλεσμα είναι εξασφαλισμένο. Ή εν είδη επιστημονικού τύπου, πιστεύω ότι η πίστη θα μου φέρει μακαριότητα, συνεπώ η πίστη είναι αληθινή. Για να διαπιστώσει κανεί ότι η πίστη πράγματι υπό ορισμένε συνθήκε σώζει ή φέρνει μακαριότητα. Ότι η μακαριότητα δεν καθιστά μια αίμονη ιδέα αληθινή. Ότι η πίστη δεν κινεί βουνά, αλλά βεβαιότατα υψώνει βουνά εκεί που δεν υπάρχουν, είναι αρκούντο για φωτιστική μια σύντομη επίσκεψη σε ένα άσυλο φρενοβλαβών, όχι φυσικά για τον παπά, διότι εκείνο εξενστίκτου αρνείται ότι η αρρώστια είναι αρρώστια, ότι το φρενοκομείο είναι φρενοκομείο. Ο χριστιανισμό χρειάζεται την αρρώστια, όπω ακριβώ ο αρχαιοελληνικό πολιτισμό χρειαζόταν περίσσια υγεία. Η εξάπλωση τη αρρώστια είναι ο απότερο σκοπό όλου του συστήματο των θεραπευτικών διαδικασιών τη Εκκλησία. Και η ίδια η Εκκλησία δεν έχει άραγε ω ύψιστο ιδιώδη στο φρενοκομείο να γίνει όλη η γη ένα άσυλο φρενοβλαβών. Εμεί οι άλλοι που έχουμε τον εύρο τη υγεία σου μην αλλά και τη περιφρόνηση, είναι αυτονόητο πόσο περιφρονούμε και δικαίω. Μια θρησκεία που δυσφημίζει το σώμα, που δεν εννοεί να απαλλαγεί από τη δεσυδαιμονία τη ψυχή, που ανάγει την ελπίδια διατροφή σε αξιομισθία, που πολεμάει την υγεία σαν να ήταν είδο εχθρού, διαβόλου, πειρασμού, που διακηρύσσει ότι πρέπει κανεί να περιφέρει μια τέλεια ψυχή σε ένα σώμα κουφάρι. Μια θρησκεία που κατασκεύασε για λογαριασμό τη έναν καινούριο ορισμό τη τελειότητα. Μια οχρή, αρρωστημένη, μοροφανατισμένη κατάσταση, τη λεγόμενη αγιοσύνη. Αγιοσύνη. Μια σειρά συμπτωμάτων ενό πτωχευμένου, αποχαυνομένου και απόλυτα ρημαγμένου σώματο. Το ότι κάθε προφήτη, κάθε ερετικό, κάθε ελεύθερο πνεύμα, κάθε σοσιαλιστή, κάθε άνθρωπο τη Εκκλησία αντιλαμβάνεται διαφορετικά τη λέξη αλήθεια, αποδεικνύει περίτρανα πω ακόμα δεν έχουμε κάνει ούτε το πρώτο βήμα σε ζητήματα πνευματική πειθαρχία και αυθιπέρβαση προκειμένου να βρούμε μια μικρή, απειροελάχιστη έστω αλήθεια. Επί τη ευκαιρία, οι θάνατοι των μαρτύρων προξένησαν μεγάλο κακό στην Ιστορία. Παραπλάνησαν. Το συμπέρασμα που βγάλαν όλοι οι ηλίθοι, η Γύνια και λαό μαζί ότι επιτέλου κάποια αλήθεια έχει ένα σκοπό για τον οποίο πεθαίνει κανεί ή που σαν τον πρώιμο χριστιανισμό προκαλεί επιδημίε αυτοκτονιών, τούτο το συμπέρασμα αποτέλεσε σοβαρότατο εμπόδιο στον έλεγχο, στο πνεύμα του ελέγχου και τη περίσκεψη. Οι μάρτυρε έβλαψαν την αλήθεια. Ακόμα και σήμερα, η ελάχιστη επίθεση αρκεί για να φτιάξει ένα ασιοσέβαστο όνομα σε ένα διάφορο κατά τα άλλα τσούρμο Μην γελιέστε. Τα μεγάλα πνεύματα είναι σκεπτικιστέ. Ο Ζαρατούστρα είναι σκεπτικιστή. Η ευρωστία, η ελευθερία που γεννιέται από τη δύναμη και την υπερδύναμη του πνεύματο, αποδεικνύεται με το σκεπτικισμό. Άνθρωποι με πάγιε πεπιθήσει αποτελούν αμελητέ ποσότητε στα θεμελιώδη ζητήματα περί αξιών ή μη αξιών. Οι πεπιθήσει είναι φυλακέ. Τέτοιοι άνθρωποι δεν βλέπουν αρκετά μακριά. Δεν βλέπουν από το ύψο του κάτω. Μα για να έχει κάποιο το δικαίωμα να μιλάει για αξίε και απαξίε, πρέπει να βλέπει 500 πεπιθήσει κάτω. Χαμηλά του. Πίσω του. Ένα πνεύμα που θέλει μεγάλα πράγματα, που θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να τα φτάσει, είναι κατά ανάγκη Η ικανότητα για ελεύθερο βλέμμα, ελεύθερο από κάθε λογή πίστη, είναι βασικό χαρακτηριστικό του Ρωμαλαίου. Το μέγα πάθο του, το θεμέλιο και η δύναμη τη φύση του, πιο φωτισμένο, πιο δεσποτικό από ότι είναι ο ίδιο, αξιοποιεί όλη του τη διάνοια. Απομακρύνει κάθε δισταγμό. Του δίνει θάρρο να χρησιμοποιήσει ω και αθέμητα μέσα. Του επιτρέπει ενίοτε και πεπιθήσει. Η πεποίθηση ω μέσον. Πολλά μπορεί κανεί να επιτύχει χάρη σε αυτήν. Το μέγα πάθο κάνει χρήση, κατάχρηση πεπιθήσεων. Δεν υποκύπτει σε αυτέ. Κρατάει τα ενία. Συνεπώ, ο άνθρωπο τη πίστη, ο πιστό παντό είδου, είναι ένα εξαρτημένο άνθρωπο δεν μπορεί να ορίσει τον εαυτό του σκοπό, δεν μπορεί να ορίσει αφ' αυτού του κανέναν απολύτω το σκοπό. Δεν ανοίξει τον εαυτό του, είναι απλώ μέσον και πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Έχει ανάγκη κάποιον να το χρησιμοποιήσει. Το ένστικτό του αποδίδει τι ύψιστε τιμέ στην ηθική τη αποεγωποίηση. Όλα το σπρώχνουν μακριά από τον εαυτό του. Η φρόνηση, η πείρα, η ματιοδοξία του. Κάθε πίστη είναι από μόνη τη έκφραση αποεγωποίηση, αποξένωση του εαυτού. Ο πιστό δεν είναι ελεύθερο να έχει την παραμικρή συνείδηση για το τι είναι ή δεν είναι αληθινό. Η δίκαιη στάση του σε αυτό το ζήτημα θα σήμαινε παρευθύνση στην καταστροφή του. Η παθολογική του στένωση τον μετατρέπει από πεπισμένο σε φανατισμένο, σε σαβοναρόλα, σε λούθυρο, σε ρουσό, σε ροβεσπιέρο και σε σιμών, στον αντίθετο τύπο του ρωμαλαίου, απελευθερωμένου πνεύματο. Αλλά οι μεγαλειώδει πόζε αυτών των άρρωστων πνευμάτων, αυτών των διανοητικά επιλεπτικών, εντυπωσιάζουν τι μάζε. Η φανατική είναι γραφική και η ανθρωπότητα προτιμά να βλέπει φιγούρε από τον άκου ακούει επιχειρήματα. Όμω το να μην θε να δει ότι βλέπει με τον τρόπο που το βλέπει αποτελεί λίγο πολύ το βασικό γνωρίσμα όλων όσων συγκροτούν κόμμα ή παράταξη καθιονδήποτε έννοια. Ο άνθρωπο των παρατάξεων γίνεται κατανάγκη ψεύτη. Η γερμανική ιστοριογραφία, λόγου χάρη, είναι πεπισμένη ότι η ρωμαϊκή αυτοκρατορία ήταν ταυτότηση με τον δεσποτισμό και πω οι τέφτονε έφεραν το πνεύμα τη ελευθερία στον κόσμο. Ποια η διαφορά ανάμεσα στη συγκεκριμένη πεποίθηση και σε ένα κοινότατο ψέμα. Όταν όλε οι παρατάξει συμπεριλαμβανομένων των γερμανών ιστορικών έχουν στο στόμα του εξενστήκτου τα μεγάλα λόγια τη ηθική. Είναι τα να μπορεί κανεί που η ηθική επιβιώνει, αφού κάθε λίγο και λιγάκι τη χρειάζεται ο κάθε παραταξιακό. Αυτέ είναι οι πεπιθήσει μα. Τι ομολογούμε μπροστά σε όλο τον κόσμο. Ζούμε και πεθαίνουμε για αυτέ. Σεβασμό σε όσου έχουν πεπιθήσει. Τέτοια έχω ακούσει, ω και από χίλια αντισημητών. Κι όμω, κύριε, ένα αντισημήτη διόλου δεν αποκτά αξιοπρέπεια μόνο και μόνο επειδή ψεύδεται, για λόγου αρχή. Οι παπάδε που είναι και πιο πανούργια προκειμένου και καταλαβαίνουν αρκετά καλά την ένσταση που λανθάνει εδώ, σε περιπτώσει όπου η ψευδολογία αποτελεί ζήτημα αρχή διότι εξυπηρετεί ένα σκοπό, είχαν τη σύνεση να παρεμβάλλουν στο σημείο αυτό την έννοια του Θεού, του θελήματο του Θεού, της αποκαλύψεω του Θεού. Και ο Καντ, με την κατηγορική του προσταγή, τον ίδιο δρόμο πήρε. Έκανε το λόγο του πρακτικό. Ο νόμο, το θέλημα του Θεού, το ιερό βιβλίο, το Θεόπνευστο, Όλα αυτά είναι απλώ λέξει που δηλώνουν τι συνθήκε υπό τι οποίε ο παπά αποκτά και με τι οποίε διατηρεί τη δύναμή του, έννοιε που βρίσκονται στη βάση κάθε ιερατική οργάνωση, κάθε μορφώματο ιερατική ή φιλοσοφικο-ιερατική κυριαρχία. Το ιερό ψέμα, κοινό στον Κομφούκιο, του νόμου του Μανού, τον Μωάμεθ, τη Χριστιανική Εκκλησία, δεν λυπηδά ούτε από τον Πλάτωνα. Ιδού η αλήθεια. Τούτο σημαίνει όπου και αν ακουστούν αυτέ οι λέξει, πω ο ιερέα λέει ψέματα. Ποιον από τον σημερινό μισό περισσότερο, τον εσμό των σοσιαλιστών, του Απόστολου του Τζαντάλα, που υποσκάπτουν με τη χαμερπή του ύπαρξη το ένστικτο, τη χαρά, το αίσθημα τη ολιγάρια του εργάτη, που τον κάνουν ζηλιάρι και του διδάσκουν την εκδίκηση. Η πηγή τη αδικία ποτέ δεν βρίσκεται στην ανισότητα των δικαιωμάτων, παρά ίσα ίσα στη διεκδίκηση ίσων δικαιωμάτων. Τι είναι κακό, μα το έχω ήδη πει. Ό,τι γεννιέται από την αδυναμία, τη ζήλια, την εκδίκηση. Ο Αναρχικό και ο Χριστιανό έχουν κοινή προέλευση. Στην ουσία, το κρίσιμο ερώτημα είναι για ποιο σκοπό λέγεται ένα ψέμα, για να διατηρήσει ή να καταστρέψει θα μπορούσε κανεί να εξισώσει πλήρω έναν χριστιανό με έναν αναρχικό. Οι σκοποί και τα ένστικτά του απεργάζονται μονάχα την καταστροφή. Η ιστορία το καταδεικνύει με τρομακτική σαφήνεια. Χριστιανό και αναρχικό. Αμφότεροι παρακμιακοί, ανίκανοι να δράσουν, παρεκτό διαλύοντα, δηλητηριάζοντα, εκφυλίζοντα, αφαιμάσοντα με το ένστικτο του θανάσιμου μίσου προ ό,τι στέκει στέρεο και μεγαλόπρεπο, προ ό,τι διαρκεί, προ στη ζωή κάποιο μέλλον. Φτάνω λοιπόν στο διατάφτα και βγάζω την ετοιμιγορία μου. Καταδικάζω τον χριστιανισμό. Απαγγέλω κατά τη χριστιανική εκκλησία τη φοβερότερη κατηγορία που διατύπωσε ποτέ κατήγορο. Αυτή είναι, λέω, η πιο υψηλή έκφαση διαφθορά που μπορεί να διανοηθεί κανεί. Ενσαρκώνει τη βούληση για την έσχατη δυνατή διαφθορά. Η χριστιανική εκκλησία δεν άφησε τίποτα άθικτο από το ακάθαρτο αγγίγμά τη. Μετέτρεψε κάθε αξία σε απαξία, κάθε αλήθεια σε ψέμα, κάθε τι τίμιο σε εξαχρίωση τη ψυχή. Και α τολμήσει κανεί να μου πει για τι ανθρωπιστικέ τη ευεργεσίε. Η κατάργηση τη ένδυα αντιβαίνει στη βαθύτερη χρησιμότητα τη Εκκλησία. Η Εκκλησία ζει ακριβώ από την ένδυα. Δημιούργησε καταστάσει ένδυα για να διαιωνίσει τον εαυτό τη. Ο σκόλιξ ο ακίνητο τη αμαρτία, λόγου χάρη. Με αυτή την ένδυα εμπλούτησε η Εκκλησία την ανθρωπότητα. Η ισότητα των ψυχών ενώπιον του Θεού. Τούτο το ψέμα. Το πρόσχημα για να σηκώνει κεφάλι μνησικακή όλων των κακόβουλων. Η εκρηκτική αυτή έννοια που έγινε εν τέλει επανάσταση. Μοντέρνα ιδέα και αρχή τη παρακμή τη κοινωνική ιεραρχία Λίδιν είναι δυναμή τη χριστιανική προέλευση. Οι ανθρωπιστικέ ευεργεσίε του χριστιανισμού. Ο χριστιανισμό καλλιέργησε την αυτοαντίφαση του ανθρώπου, την τέχνη τη αυτοβεβήλωσή του, την ακατάσχετη ψευδομανία, την απέχθεια, την περιφρόνησή του για όλα τα καλά και έντιμα ένστικτα, αξιέπαινα ευεργετήματα με την αλήθεια. Παρασκευτισμό. Η μόνη πρακτική τη Εκκλησία με το ιδανικό, την αρρώστια, τη ανεμική αγιότητα που αποστραγγίζει το αίμα, την αγάπη, την ελπίδα για ζωή. Το υπέκυνα. Βούλησε για την άρνηση κάθε πραγματικότητα. Ο Σταυρό διακριτικό τη πιο υποχθόνια συνωμοσία που έγινε ποτέ ενάντια στην υγεία, στην ομορφιά, στην ευκρασία, στο θάρρο, στο πνεύμα, στην καλοσύνη τη ψυχή, ενάντια στη ζωή την ίδια. Το αιώνιο αυτό κατηγορητήριο θα γράψω σε όλου του τοίχου. Όπου υπάρχουν τείχοι, τα γράμματά μου θα κάνουν και τυφλού να βρουν το φω του. Ο χριστιανισμό είναι η μεγάλη κατάρα, η μεγάλη διαφθορά τη ψυχή, το μέγα ένστικτο τη εκδίκηση. Μπροστά του οχρείουν όλα τα δηλητήρια. Κάθε τι ύπουλο μικρό είναι το στίγμα τη ανθρωπότητα που δεν λέει να σβήσει. Και μετρούν τον χρόνο από την αποφράδα μέρα από την οποία άρχισε τούτη η συμφορά, την πρώτη μέρα του χριστιανισμού. Και γιατί όχι καλύτερα από την τελευταία του, γιατί όχι από σήμερα. Επαναξιολόγηση λοιπόν, ανατροπή όλων των αξιών.